τρία πράγματα για την εργασία, γιατί δεν ξέρω, πάρα πολύ έχετε φοβηθεί ότι είναι τόσο πολύ δύσκολο κτλ. Δεν θα σας πω ψέματα, δεν είναι εύκολο. Εντάξει. Όμως, δεν σας αφήνω να πάτε μόνοι σας από το μηδέν να ξεκινήσετε να τα κάνετε όλα. Σας έχω ανεβάσει, το οποίο εμπλουτίζεται συνέχεια, δεν ξέρω αν έχετε μπει καθόλου να δείτε, ένα project το οποίο έχει το βασικό στήσιμο για να φτιάξετε την εφαρμογή σας και για να έχετε και REST services. Αυτό θα έχετε έτοιμα από σήμερα. Το μόνο που θα χρειαστεί εσείς είναι προφανώς να το προσαρμόσετε για τις δικές σας ανάγκες και να προσθέσετε μερικές κλάσεις σε διάφορα σημεία. Άρα, αν έχετε καταλάβει κάποια βασικά πράγματα, τα οποία στις σημειώσεις που σας έχω δώσει τα γράφω βήμα-βήμα, θα μπορέσετε να το κάνετε, θα το προσαρμόσετε για τη δικιά σας εργασία. Μετά τα Χριστούγεννα, θα έρθουμε και θα βάλουμε ένα επίπεδο ασφάλειας πάνω από αυτά. Το πώς θα βάζουμε permissions. Θα το δούμε τότε αυτό. Εντάξει. Και αυτό που θα παραδώσετε τώρα δεν θα είναι προφανώς η τελική εργασία. Θα είναι το κομμάτι που θα έχετε κάνει μέχρι τώρα. Δηλαδή, το βασικό στήσιμο, ότι βλέπετε τη βάση σας και ότι βλέπετε κάποια αντικείμενο τη βάση και τα εμφανίζετε. Αυτό θα είναι σαν πρώτο. Θα το γράψω και στις παρατηρήσεις του επόμενου παραδοτέου, αναλυτικά ή ό,τι χρειάζεται. Προφανώς δεν ζητάω να έχετε την τελική εφαρμογή από τώρα. Ούτως ή άλλως, την τελική εφαρμογή μέχρι τέλος Γενάρη θα έχετε περιθώριο να την τελειοποιήσετε. Εντάξει. Και επίσης, okay, δεν είναι υποχρεωτικό να τα κάνετε και όλα. Μπορείτε να κάνετε μέχρι ενός σημείου. Αν κάποιο σημείο σας δυσκολεύει, δηλαδή αν σας δυσκολεύει αργότερα το security, ας πούμε, μην βάλετε security. Είναι προτιμότερο να έχετε σωστά δομημένα μια εφαρμογή και ας κάνει λιγότερα πράγματα. Από το να ξεκινάτε από ένα πρώτο, δεν ξέρετε πού να πάτε να γράψετε τι, να τα βάλετε όλα χήμα και κάτι να δουλεύει, κάτι να μην δουλεύει. Θεωρώ ότι αυτό είναι η πιο σωστή προσέγγιση και πιστεύω ότι θα σας δώσει περισσότερα πράγματα. Άρα λοιπόν για το παρατηρητήριο που τώρα έχετε 22 του μήνα, δεν θυμάμαι, θα σας ζητήσω να μου στείλετε το τι έχετε κάνει μέχρι τότε. Θα προτιμούσα βέβαια να μου στείλετε, θα σας γράψω και όλες τις οδηγίες, μην μου στείλετε τώρα ένα zip αρχείο που έχει μέσα 15 jar αρχεία και άλλες 30 κλάσεις και διάφορα τέτοια πράγματα. Θα προτιμούσα αν μπορούσατε αυτό να το βάλετε σε ένα repository. Σε ένα GitHub, σε ένα Bitbucket, κάπου. Γιατί εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα κάτσω εδώ από 50 ομάδες τώρα γραμμή-γραμμή τον κώδικα από όλους. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει απλά να δω ότι έχετε φτάσει μέχρι ένα σημείο υλοποίησης. Δεν ζητάω να έχετε τελική υλοποίηση τώρα. Ωραία. Το manual, μέχρι το σημείο που έχετε φτάσει στην υλοποίηση. Δηλαδή, στο manual τι θα βάλετε μέσα, το πώς δουλεύει η εφαρμογή. Κάποια πράγματα μπορεί να τα έχετε υλοποιήσει, κάποια να τα έχετε προβλέψει το πώς θα είναι. Θυμάστε πέρυσι την ανάλυση που φτιάχνατε κάποια screenshot. Πώς θα είναι οι οθόνες σας. Αυτό μπορείτε να το κάνετε. Και όταν μετά πάτε και ολοκληρώσετε τη φόρμα, εντάξει, άμα κάνετε μια αλλαγή μετά, ενημερώνετε το manual. Δεν σημαίνει ότι και το manual θα δώσετε είναι τελικό. Εντάξει, απλά θέλω μια πρώτη έκδοση του manual και της υλοποίησης. Θα σας το γράψω και όλες αναλυτικά στο e-class, να το δουν και οι υπόλοιποι. Αλλά δεν ζητάω την τελική εργασία τώρα. Και επίσης δεν ξεκινάτε από το μηδέν, το ξαναλέω. Σας έχω αναλυτικά οδηγίες εδώ. Ελπίζω μέχρι την επόμενη φορά, όχι την επόμενη, μέσα στις επόμενες μέρες να δοκιμάσετε να το. Δείτε, αν πάτε εδώ στο GitHub, στο project το οποίο σας έχω αναλυτικά οδηγίες πώς αυτό θα το κάνει την port στην Eclipse. Βήμα-βήμα. Ωραία. Αν ακολουθήσετε τη διαδικασία, θα έχετε αυτό το project που έχω κι εγώ και θα πρέπει να πάτε σε συγκεκριμένα σημεία να κάνετε αλλαγές. Ναι, ερώτηση. Το import χρειάζεται το e-kit, δεν έχει από μόνο το. Νομίζω ότι το έχει. Αν δεν το έχει, μπορείτε να το βάλετε από το marketplace. Δηλαδή, την Eclipse έχει ένα εδώ που λέγεται Eclipse Marketplace και αυτό είναι κάτι σαν το Google Play, ξέρω εγώ, έτσι, έχει extensions. Και μπορείτε να ψάξετε εδώ. Πιθανότατα εγώ να το έχω αυτό. Έχει. Το έχει. Πάνω πάνω δεξιά στην Eclipse, το ρόλο της Eclipse, νομίζω ένα εικονιδιάκι μικρό. Ναι, εγώ το έχω κατεστημένο εδώ, που είναι αυτό εδώ. Αλλά μπορείτε να το κάνετε στο, άμα ψάξετε πώς βάζετε το. Αλλά νομίζω ότι το έχει, αν θυμάμαι καλά, το έχει. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Λοιπόν, τώρα, από την τελευταία φορά που είχαμε πει κάποια πράγματα, έχουν μπει αρκετά νέα στοιχεία στην εφαρμογή που σας έχω και θα σας πω βήμα-βήμα
πώς γίνονται κάποια πράγματα. Το project το οποίο υπάρχει τώρα πάνω έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Σας τα λέω εδώ στο τέλος. Χρησιμοποιεί το Semantic UI. Αυτό πιο πολύ το έβαλα, όχι ότι θέλω από εσάς να χρησιμοποιήσετε αυτό για το front-end, αλλά για να δείτε το πώς μπορώ να βάλω εγώ μέσα, ξέρω εγώ, το Bootstrap, το Semantic, το, πώς το, άλλο, το Foundation, διάφορα UI frameworks που υπάρχουν. Τα έχετε ξανακούσει αυτά? Το Bootstrap το έχετε ακούσει όλοι. Αν κάποιος δεν θέλει το Bootstrap, μπορεί να βάλει κάτι άλλο για το user interface. Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνετε αυτό. Άμα θέλει κάποιος να φτιάξει δικό του CSS κτλ., να το κάνει. Αλλά τώρα, για ποιο λόγο να ξανακαλύψουμε τον τροχό? Χρησιμοποιήστε ένα από αυτά. Τι χρειάζεται να κάνετε για να χρησιμοποιήσετε αυτά, θα σας το δείξω τώρα. Αν θέλετε να αλλάξετε, προφανώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το Semantic UI που σας έχω. Αν δεν σας αρέσει, χρησιμοποιήστε κάτι άλλο. Τίποτα για τα Χριστούγεννα έχει? Θα δούμε. Λοιπόν, τι χρειάζεται για να βάλετε εσείς resources στην εφαρμογή? Static files δηλαδή, έτσι. Κάπου πρέπει να έχετε δηλώσει ένα φάκελο resources. Το βλέπετε κάπου εδώ τώρα όσο φαίνεται. Και εδώ μέσα έχω δύο καταλόγους. Η οργάνωση αυτών των φακέλων είναι δικιά μου υπόθεση. Αλλά ακολουθώ μια πρακτική που ακολουθούν και όλοι. Έχω ένα φάκελο στο web content, προσέξτε. Θυμίζω ότι... Συλλοτώ να δω αν έχει κανένα. Κοίταγα πως έχει κανένα μεγιστικό φακό. Για να δω. Ό,τι βάζουμε στο φάκελο στο web content βγαίνει απευθείας στο web. Το θυμάστε αυτό, έτσι. Κάνει μια δωρεάν, δεν έχει. Zoom light, ωραία. Είχε ένα μία που λέγεται Call Slurp. Πώς τη λέγανε την εφαρμογή, την ξέχασα. Zoom Light. Νάτι, ωραία. Καλά μας κορυδεύει, αυτό είναι το Zoom τώρα. Ναι, δεν κάνει και τόσο... Τέλος πάντων. Ωραία. Ναι, δεν μας βοηθάει και τόσο πολύ αυτό. Ας το αφήσω. Α, έχει... Δεν συμμεγαλώνει. Έχει. Ναι, ναι. Α, ναι, σωστά. Το παρακάναμε. Ωραία. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα γράμματα είναι λίγο άκυρα. Τέλος πάντων, εδώ βλέπετε τον φάκελο WebInf και εδώ μέσα έχουμε ένα κατάλογο resources και εδώ έχει ένα CSS και ένα JS. Ωραία. Οργανώνω κάπως τα static αρχεία μου για να μπορώ να τα βρίσκω και να αναφέρω σε αυτά μέσα από την εφαρμογή. Εδώ μέσα έχω βάλει εγώ τα CSS που αφορούν το Semantic UI και έχω και ένα δικό μου αρχείο CSS. Εντάξει, αρκετά τώρα με αυτό εδώ. Αν θέλω εγώ για κάποιο λόγο να βάλω κάποιο δικό μου style. Ωραία. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχω βάλει απλά ότι θα χρησιμοποιήσω Google Fonts. Τώρα αυτά όσον αφορά το UI, έτσι, δεν έχει τόσο σημασία. Τώρα. Έχω και ένα JS εδώ πέρα, έχω και τα CSS. Πώς θα τα χρησιμοποιήσω στην εφαρμογή μου αυτά? Θα πρέπει στις σελίδες τις οποίες έχω, για παράδειγμα έχω μια σελίδα List Customers,
Εδώ τώρα σας έχω και ένα άλλο. Μια άλλη ευκολία. Χρησιμοποίησα κάτι που σας είχα δείξει παλιότερα, τα JSP fragments, τα θυμάστε, που αντί να έχω σε κάθε σελίδα να κάνω HTML, head, body κτλ, κτλ, να το έχω αυτό λίγο παραμετρικά. Οπότε, αν δείτε στο include εδώ μέσα, έχω ένα header και ένα footer και έχω φτιάξει το WebXML αρχείο, αν θυμάστε με κάποια ρύθμιση, όλες οι JSP σελίδες να διαβάζουν αυτά τα header και τα footer. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται κάθε φορά να τα ξαναγράφω αυτά, πάω και βάζω μόνο το ενδιάμεσο κομμάτι στη σελίδα μου. Ωραία. Πώς θα αναφερθώ τώρα στα static files εδώ πέρα. Εδώ χρησιμοποιώ και jQuery, όποιος θέλει να το χρησιμοποιήσει αυτό. Για να αναφερθώ, για παράδειγμα, στο semantic CSS αρχείο, σας δείχνω εδώ πώς γίνεται. Αυτό εδώ το context path είναι το URL της εφαρμογής μου. Είναι όνομα του server, anocaut.880 slash το όνομα της εφαρμογής. Πού το βρίσκω το όνομα της εφαρμογής? Εδώ. Display name στο WebXML. Εντάξει. Άρα αυτό μου φέρνει το path μέχρι εκεί. Στην πραγματικότητα με έχει φέρει μέχρι τον φάκελο web content. Αυτό είναι το document root της εφαρμογής μου. Άρα στο web βγαίνει ότι υπάρχει εκεί και από κάτω. Ωραία. Οπότε, εγώ τι θέλω να πω, ότι θέλω να πάω να αναφερθώ στο αρχείο αυτό εδώ CSS, που είναι στο φάκελο CSS, που είναι στο φάκελο resources. Οπότε στο αρχείο το header του λέω, πάω και κολλάω το path μετά. Slash resources, slash JS ή slash CSS, εξαρτάται τι θέλω να, σε ποιο θέλω να αναφερθώ. Για να δουλέψει αυτό, το μόνο που χρειάζεται, το οποίο υπάρχει εδώ στο Spring Configuration αρχείο, είναι αυτή εδώ η γραμμή. Του λέω ότι έχω ένα resource, έχω resources, το location είναι εδώ πέρα και το mapping είναι ότι υπάρχει κάτι από εκεί. Γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν μπορούσα να το αναφέρω σε αυτό με κάποιο άλλο όνομα. Δεν το λέω resources στην εφαρμογή. Εντάξει. Άρα με αυτόν τον τρόπο έχω δηλώσει ότι έχω και κάποια static αρχεία κάπου και αναφέρομαι σε αυτά με αυτό το path. Ωραία, όσον αφορά τώρα την εμφάνιση, σας έδειξε τον τρόπο. Εσείς από εκεί και πέρα αξιοποιήστε ό,τι θέλετε. Φτιάξτε δικά σε εσείς, βάλτε άλλα, χρησιμοποιήστε ό,τι θέλετε. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Τώρα, άρα υπάρχει και έτοιμη υποδομή για JSP fragments όπως σας έδειξα. Ωραία. Και επίσης ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρόσθεσα για να μην μπαίνει σε διαδικασία να το ψάχνετε είναι υποστήριξη UTF-8 για την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων. Τι χρειάζεται γι' αυτό? Έχω βάλει κάποια options εδώ στο Hibernate Session Factory. Πρόσθεσα αυτά εδώ που λέει το chassis είναι το UTF-8, το character encoding του UTF-8 και το use unicode true. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, στο αρχείο στο οποίο πάω και ρίζω τα JDBC properties, το οποίο υπάρχει και αυτό πάνω, μπορείτε να το αλλάξετε απλά. Το μόνο που χρειάζεται αυτό είναι για να ορίσετε ποια είναι η βάση σας. Τα υπόλοιπα είναι OK. Πήγα και πρόσθεσα εδώ στο τέλος κάποια options επίσης. Αυτό το παίρνετε όπως είναι. Το μόνο που θα χρειαστεί να αλλάξετε εσείς είναι ο server είναι ο ίδιος, το όνομα της βάσης σας, το όνομα του χρήστη, ο κωδικός, αυτά. Εντάξει, αυτό το αρχείο το διαβάζει εδώ και παίρνει παραμετρικά τις τιμές. Ωραία. Άρα με αυτόν τον τρόπο έχετε πάρει το project και το έχετε παραμετροποιήσει να διαβάζει τη δικιά σας βάση. Τώρα, τι πρέπει να προσέξετε από εδώ και πέρα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα που έχω εγώ, έχω φτιάξει έναν πίνακα που λέγεται Customers. Το είχαμε δει νομίζω λίγο την προηγούμενη φορά, αλλά να σας το δείξω. Εδώ είναι. Εδώ σας έχω το SQL query που φτιάχνει τον πίνακα αυτόν και βάζει κάποιες ενδεικτικές εγγραφές.
Αν θέλετε να φτιάξετε τον ίδιο πίνακα για να ακολουθήσετε τα παραδείγματα που σας έχω εδώ, το κάνετε με αυτό. Βεβαίως θα χρειαστεί να φτιάξετε και άλλους πίνακες. Ωραία. Τώρα εδώ έχετε τις εξής επιλογές. Βάσει δεδομένων έχετε κάνει. Σωστά. Άρα έχετε μάθει ξένα κλειδιά και όλα τα συναφή. Το update, on create, cascade και όλα αυτά τα έχετε πει. Στις βάσεις. Κάτι έχετε πει. Όχι, όχι, για το... όταν έχετε ξένα κλειδί από ένα πίνακα σε έναν άλλο, τι θα γίνει αν σβήσετε εσείς, ας πούμε, την εγγραφή. Ωραία. Ίσως αυτά χρειαστεί να τα φρεσκάρετε. Όμως υπάρχει η εναλλακτική επιλογή. Αυτό θα το δείτε. Δεν θα τα αναφέρω όλα αυτά εδώ πέρα. Απλά σας τα έχω με αναλυτικά παραδείγματα για να δείτε λίγο πώς παίζει το mapping μεταξύ των πινάκων. Γιατί προφανώς η εφαρμογή σας δεν θα έχει ένα μόνο πίνακα. Στο παράδειγμα που έχω εγώ, έχω ένα πίνακα. Αργότερα ίσως προσθέσω και ένα δεύτερο μία σχέση. Αλλά σας έχω βάλει αρκετό υλικό το οποίο εξηγεί αν θέλω εγώ να χρησιμοποιήσω κάποια ειδικά annotations που έχει το Hyperend για να αναφερθεί από ένα πίνακα σε έναν άλλο. Και αυτά είναι τα one-to-one, one-to-many ή many-to-one και το many-to-many. Μπορώ εγώ δηλαδή να πάρω μια, αν έχω ένα, ξέρω εγώ, μια κλάση που λέγεται δάσκαλος και μια κλάση που λέγεται μαθήματα, ένας δάσκαλος έχει πολλά μαθήματα, παράδειγμα. Μπορώ να φτιάξω εγώ ένα attribute στο δάσκαλο που είναι λίστα μαθημάτων και να βάλω αυτό το annotation, το one-to-many και να μου φέρνει αυτόματα, όταν φέρνω το δάσκαλο, μου φέρνει αυτόματα και τα μαθήματα τα οποία έχει ο δάσκαλος. Σε μια λίστα, σε ένα attribute του δασκάλου έχω και τα μαθήματά του. Αυτά θα τα δείτε αναλυτικά αν διαβάσετε το κεφάλαιο εδώ πέρα που λέγεται Advanced Mapping. Και σας έχω αναλυτικά παραδείγματα και το πώς αυτά θα τα δοκιμάσετε χωρίς Spring, απλά με Java κώδικα, για να μην μπλέκουμε πολλές έννοιες μαζί. Οπότε αν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε αυτά, διαβάζετε το αντίστοιχο κεφάλαιο. Ίσως θα σας βάλω και κάποιο ειδικό παράδειγμα τις επόμενες μέρες πάνω, να το έχετε σαν αναφορά. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να τα διαβάσετε αυτά αν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε. Αλλιώς, τι θα κάνετε, αν δεν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε αυτά. Θα φτιάξετε τις δικές σας μεθόδους που θα πηγαίνουν και θα κάνουν ενέργειες πάνω στη βάση. Αλλά εφόσον μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, θεωρώ ότι είναι καλό να το κάνουμε γιατί αυτά γίνονται αυτόματα. Δηλαδή, φέρνω ένα αντικείμενο το οποίο έχει αναφορές προς άλλα αντικείμενα, αυτόματα έχω και τα άλλα αντικείμενα. Όμως εδώ έχουμε τα εξής προβλήματα. Τώρα μιλάω για πολύπλοκες εφαρμογές. Υπάρχουν δύο ειδών, δύο πρακτικές. Όταν έχω ένα αντικείμενο το οποίο αναφέρεται σε άλλα αντικείμενα, δηλαδή έχω τον καθηγητή και τα μαθήματα, ένας καθηγητής έχει πολλά μαθήματα, όταν έχω φέρω ένα instance του καθηγητή και θέλω και τα instance των μαθημάτων, αυτό μπορώ να το κάνω είτε χρησιμοποιώντας eager ή lazy fetch type. Τι σημαίνει αυτό? Στην πρώτη περίπτωση, στο eager εδώ πέρα, πάει και τραβάει με το που σου φέρει το αντικείμενο ο καθηγητής, αυτόματα σου έχει φέρει και τα υπόλοιπα references για τα άλλα αντικείμενα. Δηλαδή τα φέρνει κατευθείαν. Αυτό όπως καταλαβαίνετε σε μια εφαρμογή με 500.000 εγγραφές δεν είναι αποδοτικό γιατί θα σκάσει. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει το lazy. Η μέθοδος lazy fetch type, το οποίο αν διαβάσετε τις σημειώσεις σας εξηγώ τι κάνουμε ακριβώς. Το lazy fetch type, μπορώ να το ορίσω με ειδικό annotation, πάει και σου φέρνει μόνο αν τα ζητήσεις. Θα μου φέρει το αντικείμενο ο καθηγητής, όνομα, επώνυμο κτλ. Αν εγώ ποτέ δεν ζητήσω τη λίστα των μαθημάτων, δεν θα πάει ποτέ να τραβήξω τη βάση. Εντάξει, αυτό είναι που γίνεται στην πραγματικότητα στις περισσότερες εφαρμογές. Τώρα σε μια απλή δικιά σας εφαρμογή, και το eager να έχετε, δεν θα δείτε τόσο μεγάλη διαφορά. Αλλά σε πολλαπλές εγγραφές, εκεί θα υπάρχει θέμα απόδοσης στη βάση. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο σε αυτά εδώ. Κάνει, το γράφω αυτό σε μια κλάση, αυτό θα πάει να κάνει lazy. Το ορίζω εγώ. Το ορίζω. Καταρχάς υπάρχουν εδώ, κοιτάξτε, υπάρχουν default τιμές. Για τα. Θα σου το πω, μισό λεπτό. Μην βιάζει. Ναι. Πάει να το. Στα entity classes. Ναι, ενώ θα είναι οι classes που έχουν το one-to-one, ξέρω. Ναι. Αυτά μπαίνουν στα entity classes. Και εκεί μέσα που τα ορίζουμε τα annotations, βάζουμε και τις παραμέτρους για το fetch type. Αυτό ισχύει για την ίδια κλάση ή για εκεί για άλλε. Ισχύει για την κλάση και στο το attribute το οποίο αναφέρεται σε άλλα αντικείμενα άλλων κλάσεων. Εντάξει. Αν δείτε λίγο αναλυτικά τα παραδείγματα αυτά, το εξηγώ ακριβώς πώς γίνεται. Προσέξτε ότι αν δεν βάλετε εσείς τι fetch type θέλετε, υπάρχουν κάποια default. Στο πινακά γι' αυτό σας τα δείχνω. Μπορώ να σας ακούγονται πολύ advanced αυτά τα πράγματα. Δεν είναι υποχρεωτικό να τα χρησιμοποιήσετε. Απλά τα αναφέρω. Είναι κάτι το οποίο θα σας διευκολύνει πάρα πολύ όταν έχετε να κάνετε με σχετήσεις πινάκων.
Οπότε, αν τα διαβάσετε λίγο και κάνετε και τα παραδειγματάκια που έχω, θα τα καταλάβετε και θα μπορέσετε να τα αξιοποιήσετε και θα γλιτώσετε πολύ κώδικα. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλιώς, κάντε το με τον κλασικό τρόπο που ξέρετε. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό είναι πιο αποδοτικό, είναι πιο γρήγορο. Ωραία. Οπότε, τα default είναι αυτά, αλλά αν θέλω να τα αλλάξω. Να δω αν έχω κάποιο παράδειγμα εδώ. Έχω. Λοιπόν, βλέπετε εδώ ένα annotation που λέει many to many. Εδώ, σε αυτή την κλάση, ο οποίος είναι η κλάση student, έχω ένα attribute το οποίο λέγεται μαθήματα, το οποίο είναι λίστα μαθημάτων. Αυτό σημαίνει ότι εγώ έχω σχετίσει τον πίνακα student με τον πίνακα μαθήματα. Με σχέση. Ωραία. Στη βάση. Ξένα κλειδιά. Μάλλον δεν έχω ξένα κλειδιά, έχω join table. Θυμάστε ότι την έχω σχέση πολλά προς πολλά στις βάσεις δεδομένων. Τι κάνω, φτιάχνω ένα διάμεσο πίνακα που έχει το κλειδί από το ένα, το κλειδί από το άλλο. Αυτά είναι θέματα βάσεων δεδομένων, ξαναλέω. Απλά σας τα φρεσκάρω λίγο για να τα θυμάστε. Και σας δείχνω πώς τα κάνουμε εδώ πέρα. Άρα, όταν έχω. Αυτό είναι το πιο πολύπλοκο σενάριο που είναι main to main. Τα υπόλοιπα είναι λίγο πιο απλά. Στο main to main του λέω ότι εγώ έχω ένα join table στη βάση μου, που είναι αυτός εδώ ο πίνακας, και εδώ αναφέρω ποιο ID είναι από την ποια κλάση και ποιο είναι από την άλλη κλάση. Εδώ είμαι από τη μεριά της κλάσης student, άρα το join column είναι το student και το inverse join column είναι το course ID. Έχω ένα πίνακα ο οποίος έχει student ID, course ID. Αυτό εδώ παίζει και από την άλλη μεριά και από, από την κλάση course έχω μια λίστα με φοιτητές, γιατί έχω μη προσνή σχέση. Άρα και εκεί έχω ένα αντίστοιχο τέτοιο. Σας τα έχω αναλυτικά σε παραδείγματα, μπορείτε να τα δείτε αυτά. Και εδώ έχω. Προσέξτε, αυτό είναι το attribute και κοιτάξτε πόσα annotations έχει αυτό πάνω. Τα annotations σημαίνει ότι μας κάνουν έτοιμη δουλειά. Δεν χρειάζεται εμείς να πάμε να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά. Προφανώς έχουμε φτιάξει το πίνακα αυτό. Σας το δείχνω. Εδώ σας έχω ένα τέτοιο σενάριο. Αρκετά πολύπλοκο, το οποίο καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Teacher, student, μάθημα, join table, review, teacher profile και διάφορα άλλα. Νομίζω ότι δεν θα έχετε αρκετά πιο πολύπλοκο παράδειγμα στη δικιά σας εργασία. Εντάξει. Οπότε εδώ καλύπτουμε όλες τις περιπτώσεις και όλες τις σχετίσεις μεταξύ αυτών. Οπότε μόνο χρειάζεται να πάτε λίγο να τα διαβάσετε αυτά και να δοκιμάσετε να τα τρέξετε. Εντάξει. Δυστυχώς δεν γίνεται άμα δεν τα δοκιμάσετε αυτά. Από τη θεωρία, όσο φορές και να τα πω εγώ, πρέπει να τα δείτε στην πράξη. Λοιπόν. Αυτά όσον αφορά τις σχετίσεις μεταξύ των πινάκων. Την τελευταία φορά είχαμε μείνει, είχαμε φτιάξει μια εφαρμογή λοιπόν, η οποία είχε το εξής. Είναι 100 σελίδες μόνο σημειώσεις, δεν είναι τίποτα. Αλλά είναι κώδικας ο πιο πολύς, οπότε... Λοιπόν, το σενάριο όμως είναι ότι έχουμε ένα πίνακα customer με κάποιες εγγραφές μέσα και θέλουμε... Αυτό τα είχαμε δει την προηγούμενη φορά. Το εξής σενάριο. Να έχουμε ένα χρήστη ο οποίος θα χτυπήσει το URL slash customer slash list, εννοείται πριν εδώ είναι το όνομα της εφαρμογής και ο web server, και θα έχουμε τον customer controller, ο οποίος θα μας φέρει μια λίστα με τους customers. Το είχαμε δει αυτό να τρέχει, να σου το εξηγήσουμε λίγο ξανά, να ξαναμπούμε στο κλίμα και να το επεκτείνουμε αυτό το πράγμα. Άρα, θέλουμε να φτιάξουμε ένα controller, ο οποίος... Πού θα βρει τα δεδομένα? Για δείτε λίγο αυτό το σηματάκι εδώ. Ό,τι δεν καταλαβαίνετε, το ρωτάτε, δεν το αφήνετε να πάει έτσι. Έχουμε τον customer controller. Αυτός που θα βρει δεδομένα θα τα πάρει από ένα customer data access object. Τώρα θα έρθω λίγο και θα σας βάλω ένα επίπεδο ακόμα, το οποίο στην πραγματικότητα δεν θα έχει μεγάλη πολυπλοκότητα, αλλά θα δείτε ότι θα μας βολέψει. Λοιπόν,
Ο Customer Data Access Object επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων, παίρνει τη λίστα με τους customers και ο controller, εφόσον έχει πάρει τα δεδομένα από τη βάση χρησιμοποιώντας το model MVC, φορτώνει το model με δεδομένα, το στέλνει στη σελίδα JSP και η σελίδα εμφανίζει στο χρήστη. Να το δούμε λίγο να τρέχει αυτό. Το ενδιάμεσο που εννοώ είναι το service. Θα το δούμε τώρα. Θα βάλουμε ένα επίπεδο ακόμα. Α, νομίζω ότι τρέχει ήδη αυτό, οπότε... Και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο χρειαζόμαστε ένα ενδιάμεσο επίπεδο. Μπορεί στις περισσότερες περιπτώσεις να σας φαίνεται χαζό, αλλά... Ελπίζω αυτό κάποια στιγμή να τρέξει. Α, ωραίοτατα. Κάτι έγινε με τη βάση. Να δούμε πώς άλλαξα κάτι εδώ. Όχι. Να το. Λοιπόν, αυτό τι μας δείχνει, τη λίστα με τους customers. Απλά το εμπλούτησα λίγο να φαίνεται λίγο πιο ωραίο. Ωραία. Πώς το δείχνει αυτό. Έχουμε μία μέθοδο, εδώ, εδώ φαίνεται. Προσέξτε, έχω κάνει request mapping σε επίπεδο controller, που σημαίνει ότι έχω την εφαρμογή μου και μετά άμα γράψω slash customer, αυτή η class είναι υπεύθυνη να χειριστεί τα requests. Μετά έχω από κάτω το slash list. Αυτό είναι κάτω από το customer. Έχω βάλει ιεραρχικό χτίσιμο του path της εφαρμογής. Αυτό κάνουν όλοι, έτσι δεν είναι ότι το κάνω εγώ, έτσι, είναι, έτσι προτείνεται. Οπότε, αν κάποιος γράψει local host 8080 slash το όνομα της εφαρμογής slash customer, ξέρει το Spring ότι θα πρέπει να έρθει εδώ να ψάξει να βρει από κάτω διάφορα πράγματα. Αν βάλει το slash list, θα έρθει και θα καλέσει τη μέθοδο list customers. Αυτή παίρνει σαν παράμετρο ένα model και τι κάνει. Χρησιμοποιεί. Εδώ έχω το customer service, θα σας εξηγήσω λίγο τι είναι. Είναι ένα επίπεδο πάνω από το data access object, το οποίο απλά καλεί το data access object, δεν κάνει τίποτα άλλο. Και λέει καλεί τη μέθοδο get customers. Αυτή εδώ φέρνει μια λίστα με customers. Έχουμε controller, MVC controller. Αυτός εδώ επιστρέφει ένα string, δηλαδή μας επιστρέφει τη σελίδα εδώ, η οποία θα δείξει τους φοιτητές, τους customers. Okay. Τι κάνει. Κάνει. Model, add attributes to model τους customers, δηλαδή αυτά τα δεδομένα που τράβηξε από τη βάση, τα ρίχνει με το όνομα customers στο model και επειδή έχω κάνει και παραμετρικό το τίτλο της σελίδας, ορίζει και το page title. Να το δείξω και αυτό, γιατί αν αναρωτιέστε τι είναι. Στο header εδώ, βλέπετε ότι έχω περάσει παραμετρικά τον τίτλο της σελίδας. Δεν μπορώ κάθε φορά να έχω τη σελίδα. Θέλω κάθε φορά να είναι παραμετρικό αυτό. Οπότε τι κάνω, έχω βάλει μια μεταβλητή εδώ πάνω και κάθε φορά από το controller που θέλω να δείξω μια σελίδα περνάω το title. Εντάξει, απλή λογική, δεν είναι κάτι φοβερό. Επανέρχομαι εδώ. Άρα, γεμίζω το model με τη λίστα των customers, λέω και ποιος είναι ο τίτλος της σελίδας και κάνω return τη σελίδα. Η σελίδα τι κάνει. Πάμε λίγο να τη δούμε. Λείπει το header και το footer από κάτω γιατί το χτίζω δυναμικά αυτό. Έχει ένα πίνακα, χρησιμοποιώντας το Semantic UI εδώ πέρα. Το table header και εδώ μέσα έχει ένα for each με μια προσωρινή μεταβλητή εδώ πέρα η οποία κάνει iterate στη λίστα με τους customers. Έτσι αναφέρομαι σε μια λίστα, σε μια μεταβλητή η οποία μου έχει έρθει από το model μέσα στο view. Δολάριο, ανοίγει άγιστρο, κλείνει άγιστρο. Ό,τι έχω βάλει στο model, στο controller εδώ, έκανα add attribute customers. Ωραία, έχει έρθει εδώ και το παίρνει έτσι. Και επειδή αυτό είναι λίστα με customers, έχω βάλει ένα for each και μου τυπώνει ένα τα στοιχεία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανιστεί αυτό εδώ. Ωραία.
Το επόμενο σενάριο που θέλω να κάνω είναι: ωραία, έχω τη λίστα με τους customers. Θέλω να βάλω και μια φόρμα για να αποθηκεύω καινούριους. Τι θα κάνω? Τι πρέπει να κάνω? Ποια είναι τα βήματα? Ένα νέο mapping που θέλει να κάνουμε request στο άλλο, ας πούμε. Ωραία. Σέρβι, ουσιαστικά. Και από κάτω τι χρειάζεται να προσθέσουμε? Σε ποιο επίπεδο? Σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να κάνω add στη βάση. Έχω μέθοδο στο data access object το οποίο κάνει add στη βάση? Αν δεν έχω, πρέπει να το υλοποιήσω. Προσέξτε το extra επίπεδο που βάζω, να σας το δείξω. Αυτά τα είχαμε δει την προηγούμενη φορά. Εδώ είμαστε. Πάω και βάζω λοιπόν ακόμα ένα επίπεδο, το οποίο λέγεται service. Θα μου πει κάποιος τώρα, γιατί μαζόχασες, δεν σε έφταναν τόσο επίπεδα, θες κι άλλο? Γιατί το λέμε αυτό τώρα? Έχουμε το customer controller, έχουμε το customer data access object, πάω και παίρνω customers. Έλα όμως προς εφαρμογές, δεν έχω μόνο customers, αλλά οι customers έχουν, ξέρω εγώ, κάνει αγορές, έχουν τα στοιχεία τους, έχουν πάρει διάφορα license, διάφορα πράγματα. Αναφέρονται δηλαδή σε συσχετήσεις με άλλες οντότητες. Άρα τι κάνω. Πάω και χτίζω μπροστά από το data access object, γιατί μπορώ να καλώ πολλά διαφορετικά data access objects, ένα service. Ένα επίπεδο extra, δεν κάνει όμως κάτι ιδιαίτερο. Το μόνο που κάνει είναι ότι κάνει, παίρνει τα εισερχόμενα requests από εδώ και τα ανακατευθύνει στο κατάλληλο data access object. Καλή δεν τη άρεσε καθόλου. Και ένα άλλο extra το οποίο κάνω είναι το εξής. Θυμάστε ότι στα data access objects είχαμε ένα ειδικό annotation το οποίο λεγόταν transactional. Το είχα αναφέρει. Το οποίο τι έκανε? Έκανε open και close και έκανε commit τις αλλαγές στη βάση. Το οποίο δεν το κάναμε πλέον χειροκίνητα, το έκανε αυτό το annotation. Μετακινώ τα annotations αυτά από τα data access object στο service. Άρα αυτό που καταλήγω να κάνω είναι το εξής. Δείτε λίγο να το καταλάβετε. Και αυτό είναι ένα γνωστό design pattern το οποίο λέγεται, αν θυμάμαι καλά, service facade, αν θυμάμαι καλά. Να το δείξω κιόλας. Να το. Facade design pattern. Και εδώ εξηγεί το τι κάνει αυτό. Στην ουσία σου λέει για ποιο λόγο χρειάζεται ένα ενδιάμεσο επίπεδο ακόμα. Ορίστε το ξυνιάτικο δώρο, έχει ένα δράκο με ένα σκουφί εδώ πέρα. Λοιπόν, άρα αν το πάρουμε τώρα την ιστορία από την αρχή, τι έχουμε? Έχουμε το controller. Σε μια μέθοδο του καλούμε το service. Πού το βρήκα το service, πού θα το βρει? Για κοιτάξτε λίγο από πάνω. Το έχω κάνει auto while. Άρα, αν πάω σε αυτό εδώ, προφανώς έχω ένα ειδικό annotation το οποίο καταλαβαίνει ότι είναι component. Πιο ειδικό annotation. Για πάω λίγο σε αυτό το service. Customer service. Εδώ στο implementation. Βλέπετε ότι έχω ένα ειδικό annotation που λέγεται service. Υπάρχει λοιπόν στο Spring ένα άλλο annotation το οποίο λέγεται service. Το οποίο τι είναι? Ορίστε τι είναι. Ένα ειδικού τύπου component. Όπως είναι το controller, το repository, έτσι είναι και το service. Άρα με το που έχω βάλει αυτό το annotation εδώ, το Spring αυτόματα πάει και το κάνει register bin. Άρα εγώ μπορώ να το καλέσω μετά από οπουδήποτε αλλού θέλω. Dependency injection. Εντάξει. Αυτό είναι service. Το δήλωσα εδώ, άρα μπορώ να το χρησιμοποιήσω εδώ. Αν δεν έχω βάλει το annotation εκείνο στο service, προφανώς εδώ σου πει no such bin found, ξέρω κάτι τέτοιο. Ωραία. Και τι κάνω? Το μόνο που χρειάζομαι πλέον από το controller είναι να καλέσω τις μεθόδους αυτού του service. Το οποίο έχει ένα interface και ένα implementation. Να στο δούμε λίγο. Αυτό είναι το customer service. Έχει δύο μεθόδους, το get customers και το save customer. Αυτές οι δύο μέθοδοι υλοποιούνται από το implementation. Το οποίο τι κάνει το implementation? Καλεί το data access object. Όλη η δουλειά του service είναι αυτή. Παίρνει κάτι και το στέλνει στο αντίστοιχο data access object. Αυτό κάνει. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Άρα, πάω και καρφώνω εδώ πέρα το data access object.
Πού θα το βρει, το spring το βρίσκει, επειδή το έχω κάνει annotate σαν. Τι το έχω κάνει annotate σαν, θυμάστε. Αυτό εδώ, για να το δούμε λίγο. Repository. Να το. Άρα η λογική είναι ότι ο controller καλεί το service καλεί το repository. Και το repository μιλάει με τη βάση. Αυτό κάνει, αυτή είναι η λογική. Αυτό είναι το pattern. Ό,τι και να κάνετε, αυτή είναι η λογική. Εντάξει. Είχαμε μείνει λοιπόν εδώ στο service. Είπαμε ότι τι κάνει, ανακατευθύνει τώρα στο data access object. Η get customers αυτού καλεί τη get customers του άλλου. Η save customer αυτού καλεί τη save customer του άλλου. Και του περνάει την παράμετρο που δώσαμε. Και τώρα η πραγματική δουλειά γίνεται όπως είχαμε δει εδώ. Στο interface που έχει αυτές τις δύο μεθόδους και στο implementation που εδώ πραγματικά γίνεται αυτή η δουλειά. Προσέξτε το εξής, σας το είπα λίγο πριν. Έχουμε μετακινήσει αυτό το notation από το data access object εδώ. Εντάξει, πρέπει να το κάνουμε, αυτό είναι υποχρεωτικό. Αυτό σημαίνει ότι αυτή εδώ η μέθοδος αυτόματα θα επικοινωνήσει με τη βάση και θα κάνει commit τις αλλαγές. Ωραία. Άρα το implementation εδώ, το είχαμε δει την προηγούμενη φορά, δεν αλλάζει κάτι. Το current session το παίρνει αυτόματα με την get current session και είτε τρέχει ένα query για να φέρει όλους τους customers, είτε καλεί τη μέθοδο save και αποθηκεύει τον customer. Με το που καλέσουμε τη save και επειδή έχω βάλει το annotation transaction στο service, κατευθείαν το αντικείμενο αυτό αποθηκεύεται στη βάση. Ωραία. Άρα με αυτόν τον τρόπο πήγα και δήλωσα τώρα. Θέλω να, βάλω μια φόρμα να κάνω save. Τι πρέπει να κάνω, θα πρέπει να προνοήσω. Ξεκινάω από το service. Να φτιάξω τη μέθοδο στο interface και στο implementation, το οποίο θα καλεί την άλλη μέθοδο εδώ πέρα. Μετά πάω στο data access object, προσθέτω τη μέθοδο και προσθέτω το implementation και είμαι έτοιμος να φτιάξω την επόμενη μέθοδο στον controller για να κάνω save. Τι χρειάζομαι για να κάνω save? Δεν πρέπει να δείξω μια φόρμα πρώτα στο χρήστη? Με ποιο τρόπο θα εμφανιστεί η φόρμα στο χρήστη? Με ποια HTTP method? Όταν εσείς πατάτε κάτι στο browser, ποια είναι η μέθοδος του HTTP πρωτοκόλλου που καλείται τον πόρο αυτόν τον οποίο έχετε βάλει στο URL? Get. Άρα θέλουμε με get να εμφανίσουμε μια φόρμα και με post να πάρουμε τα δεδομένα της φόρμας και να τα αποθηκεύσουμε στη βάση. Πάμε στον controller. Μια μέθοδος για να κάνει show τη φόρμα. Ωραία. Α, αυτή εδώ. Τι θέλουμε να κάνει, να μας δείξει τη φόρμα. Προσέξτε τώρα το εξής κόλπο που κάνουμε εδώ. Εγώ θέλω στη φόρμα αυτό που θα γράψει κάποιος να αντιστοιχεί σε έναν customer. Σωστά. Τι κάνω. Φτιάχνω ένα νέο αντικείμενο customer και το περνάω στο model. Αυτό το αντικείμενο customer που φτιάχνω τώρα είναι κενό ακόμα. Ωραία. Βάζω και τον τίτλο της φόρμας και καλώ την customer form. Πάμε λίγο στην customer form. Τι έχω κάνει. Έχω φτιάξει ένα άδειο αντικείμενο customer και το στέλνω στη φόρμα. Ο χρήστης με το που γράψει και πατήσει το κουμπί save θα γεμίσει το αντικείμενο με τα attributes, θα πατήσει το save και αυτό θα αποθηκευτεί. Και έτσι έχω αποθήκευση δεδομένων στη βάση. Πάμε να δούμε τη σελίδα το customer form. Το μόνο που χρειάζεται να προσέξετε εδώ είναι το εξής. Έχω βάλει εδώ πάνω ένα ειδικό tag lib το οποίο είναι για form στο Spring Framework που έχει αυτό εδώ. Form άνω κάτω τελεία και form input. Εντάξει. Αυτό εδώ, το μόνο που χρειάζεται να δούμε εδώ είναι το εξής. Ποια μέθοδος θα κληθεί αν πατήσω εγώ save, όταν πατήσω το κουμπί submit? Save customer. Πού αντιστοιχεί save customer? Εδώ. Ωραία. Επανέρχομαι στη φόρμα. Με ποιον τρόπο θα καλέσω τη save customer? Με post. Θέλω να αποθηκεύσω δεδομένα της φόρμας. Θα μπορούσα να το κάνω και με get. Αλλά συνήθως όταν αποθηκεύω δεδομένα φόρμας, προτιμώ την post. Για ποιο λόγο προτιμώ την post? Τι διαφορά έχει post με την get, θυμάστε? Μπαίνει σε σώμα τα δεδομένα. Τι είναι στο URL. Ναι, στην get φαίνεται το URL, τα δεδομένα κτλ. Με την post μπορώ να περάσω περισσότερα δεδομένα και επίσης μπορώ με την post να περάσω και binary δεδομένα. Γιατί δεν μπορώ να περάσω binary δεδομένα. Έτσι.
Νομίζω ότι σας έχω ένα link που εξηγεί τις διαφορές σε κάποιο σημείο. Λοιπόν, τι χρειάζεται να πω. Ότι έχω ένα model attribute το οποίο λέγεται customer, που το βρήκα, το έφτιαξε ο controller όταν κάλεσε τη φόρμα, το οποίο είναι ένα άδειο αντικείμενο. Είναι ένα new customer, καλέσαμε το default constructor που δεν έχουμε περάσει καμία τιμή μέσα. Και στα input που έχουμε βάλει έχουμε το path. Το path αυτό εδώ, προσέξτε, αντιστοιχεί στα attributes της κλάσης customer. Ο customer έχει ένα πεδίο first name, ένα last name, ένα email. Να ο customer, να τα τρία πεδία τα οποία έχει. Με το που πατήσω εγώ save, θα έχει δημιουργήσει ένα attribute που λέγεται customer, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στη μέθοδο που θα κληθεί με το save. Πάμε λίγο στη μέθοδο που καλείται με το save. Λοιπόν, εδώ είναι η μέθοδος. Προσέξτε ότι εδώ παίρνω παραμετρικά όλων των customer. Δεν χρειάζεται να πάρω ένα-ένα τα στοιχεία της φόρμας και να πω set attribute, set name αυτό, set last name αυτό, set email αυτό και μετά να κάνω create το αντικείμενο και μετά να το κάνω save στη βάση. Κατευθείαν εδώ έχω πάρει ολόκληρο το αντικείμενο και κατευθείαν καλώ τη μέθοδο save. Αυτή η μέθοδο save εδώ καλεί τη save μέθοδο του service, η μέθοδο save του service καλεί τη μέθοδο save του data access object και αποθηκεύτηκε στη βάση. Ούτε getters, ούτε setters, ούτε τίποτα. Κατευθείαν. Όλο το αντικείμενο έχει φύγει στη βάση. Ναι. Ήταν λίγο πιο πάνω από τον κώδικα. Ναι. Είναι, δεν το φαίνεται εκεί πέρα, είναι από πάνω νομίζω. Στα annotation που λέει κάθετος ID με τα καλλιτεχνικά. Ναι, θα το πούμε γι' αυτό. Το έχω εδώ. Όχι. Είμαι σε παλιότερο commit. Γιατί δεν ήθελα να σας δείξω λίγο πιο... Δεν έχω το τελευταίο που έχω πάνω, θα μεταφερθώ μετά σε αυτό. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε είναι 5 μέρες πίσω. Το τελευταίο που μείνει το έχω κάνει σήμερα. Ναι, θα σας το εξηγήσω μετά αυτό. Γιατί δεν ήθελα να τα δείξω όλα μαζί, γιατί ήδη είναι αρκετά, ας τα πάμε βήμα-βήμα. Λοιπόν, άρα τι έκανα, έφτιαξα μια μέθοδο. Προσέξτε και το εξής εδώ. Αντί να έχω request mapping αυτό εδώ και μετά request method get post, υπάρχει το get mapping και το post mapping. Για ευκολία. Ό,τι θέλετε, χρησιμοποιείτε από τα δύο. Εντάξει. Να ρωτήσω. Ναι. Άμα τα βάλουμε ένα, τα στείλουμε μετά και κάνουμε μετά χρησιμοποιήσουμε το αντικείμενο. Και αυτό γίνεται, οκ. Πρακτικά υπάρχει κάποια. Όχι. Απλά δεν είναι πιο εύκολο αυτό. Ότι στέλνεις ένα έτοιμο αντικείμενο. Ένα αντικείμενο το έχεις γεμίσει και προσέξτε ποια είναι η έξτρα διαφορά, την οποία ακόμα δεν την έχετε δει. Αλλά ελπίζω να προλάβουμε μετά τα Χριστούγεννα να σας δείξω και ένα παράδειγμα. Στην κλάση, εγώ μπορώ να βάλω validation rules. Τι σημαίνει validation rule, ότι για παράδειγμα εγώ θέλω κάτι να είναι not null, θέλω κάτι να είναι από 5 μέχρι 20 και διάφορα τέτοια πράγματα. Οπότε, με το που περάσω εγώ κατευθείαν τα attribute της κλάσης με validation και σκάσει ένα validation rule, αυτό μου παράγει για ένα μήνυμα error το οποίο θα εμφανιστεί στο χρήστη. Δηλαδή, ο λόγος που θα κάνουμε αυτά είναι γιατί θα προσθέσουμε και άλλα πράγματα αργότερα, τα οποία θα δείτε ότι θα μας διευκολύνουν πάρα πολύ. Ειδικά το validation είναι μεγάλο κομμάτι. Δεν μπορείς εδώ, αυτό τώρα δεν έχει καθόλου validation. Ο καθένας μπορεί να περάσει ένα άδειο όνομα, επώνυμο κτλ. Και να πάει στην βάση. Δεν έχω βάλει καθόλου, δεν ασχοληθεί με το validation. Γιατί θέλω να επικεντρωθούμε σε αυτά τα πράγματα που είναι πιο βασικά. Αργότερα θα μιλήσουμε και για validation, πώς γίνεται. Εντάξει, υπάρχουν ειδικά annotations που λες ότι δεν θέλω να είναι ένα άλλο όνομα, δεν θέλω να είναι ένα άλλο επώνυμο, ξέρω εγώ. Θέλω να είναι μέχρι 20 χαρακτήρες. Όλα αυτά γίνονται με annotations. Εντάξει. Άρα. Αυτό που θέλω να παρατηρήσετε ότι χρησιμοποιώντας το model attribute, αυτό είναι το όνομα που έχω μέσα στη φόρμα μου, το customer, το οποίο εδώ πέρα φτιάχνω ένα αντικείμενο που το λέω όπως θέλω, customer. Έχω διαλέξει το ίδιο όνομα. Και καλώ τη μέθοδο save. Αυτό έχει φύγει τώρα, έχει πάει στην βάση και έχει αποθηκευτεί. Εντάξει. Και πώς φτιάχνω ένα μενού. Πώς έχω φτιάξει αυτό το μενού εδώ πάνω, για να το δούμε λίγο. Έχει list all και έχει και add. Όταν πατήσω το add, βγάζει τη φόρμα για να προσθέσει ένα customer. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Έχω περάσει ένα link εδώ πέρα. Το ένα είναι στο customer slash list, το άλλο στο customer slash show what for. Και έχω φτιάξει ένα πολύ απλό υποτυπώδες μενού στην εφαρμογή μου. Ωραία. Και εδώ προφανώς θα το εμπλουτίσετε μετά με όλες τις επιλογές του μενού, το οποίο θέλετε εσείς να έχετε.
Ναι. Μπορείτε να δείξετε τη JSP, τη φόρμα, αυτή εδώ. Αυτό πώς προσθέτει από το... Πώς θα βάζεις το αντικείμενο μέσα. Επειδή έχω βάλει εδώ το Model Attribute και επειδή έχω βάλει εδώ το Path. Το Model Attribute το αναφέρεται στο instance της class Customer και αυτά αναφέρονται στα πεδία αυτού του αντικειμένου. Προφανώς αυτό πρέπει να ταιριάζει με το first name που έχω βάλει, που το έχω βάλει αυτό, στο entity. First name, last name. Αυτά αντιστοιχούν σε αυτά εδώ. Άρα τι να κάνουμε request και parameter, κάνουμε τώρα. Ναι. Και το άλλο μπορείτε να το κάνετε, απλά σας δείχνω ότι αυτό είναι πιο αποδοτικό. Είναι με λιγότερο κώδικα. Πρέπει να έχουμε το συγκεκριμένο tag οπωσδήποτε. Μπορείτε και χωρίς αυτό. Αναβάλλετε κανονικά το name ή το ID του πεδίου. Αλλά το συγκεκριμένο μας δίνει αυτή τη μελετή path και παίζει κατευθείαν. Εντάξει. Γι' αυτό σας το δείχνω κιόλας, γιατί θεωρώ ότι είναι πιο εύχριστο. Λοιπόν, άρα τώρα να πούμε ένα σενάριο στη θεωρία και να μου πείτε τι θα κάνατε για να διαγράψετε ένα χρήστη. Αν εγώ θέλω να βάλω ένα κουμπί για να διαγράψω ένα χρήστη, τι έπρεπε να κάνω. Άρα να φτιάξω μια μέθοδο που να λέει delete. Έτσι δεν είναι. Τι θα έπρεπε να κάνω, θέλετε να το κάνουμε, να το δούμε τώρα μαζί ή θέλετε να το πούμε απλά. Ωραία. Από πού θα ξεκινήσω. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος. Από όπου με βολεύει ξεκινάω, έτσι. Κάποιος μπορεί να ξεκινήσει από το Data Access Object. Κάποιος μπορεί να ξεκινήσει από τον Controller. Θα σας δείξω έναν τρόπο ξεκινώντας από τον Controller. Θα το ξεκινήσω λίγο να το δείχνω. Έχει το Hazard Delete. Έχει Delete. Έχει μέθοδο delete, η οποία δεν χρειάζεται με βάση το κλειδί. Αυτό εννοείται, γιατί έχει το αντικείμενο. Πλέον έχει το αντικείμενο. Εφόσον έχει το αντικείμενο μέσα έχει το ID. Ναι. Άρα με το που κάνει delete αυτό το αντικείμενο, έφυγε από τη βάση. Ας δούμε λίγο. Ξεκινάω τώρα από τον controller και θέλω, τι θέλω, να φτιάξω μια μέθοδο που θα κάνει delete. Ωραία. Με ποιον τρόπο θα κάνω delete, με get ή με post. Ή με delete. Σε κλασικές φόρμες. Ας το κάνουμε με get, να είναι πιο εύκολο. Αλλά θα σας δείξω μετά και άλλους τρόπους. Λοιπόν, εδώ τι θέλουμε. Θέλουμε να πούμε ότι θέλω να κάνω delete κάποιον. Σωστά. Άρα πρέπει να βάλω κάτι, delete ας πούμε, και μετά πρέπει με κάποιον τρόπο να πάρω το ID του αντικειμένου το οποίο θέλω να σβήσω. Πώς το κάνω αυτό? Το ID το βάζει από φόρμα. Από φόρμα ή πατώντας ένα κουμπάκι που θα το παίρνει, κάπως θα πρέπει να το παίρνει αυτό. Θα δούμε πώς θα το ξεκινήσουμε αυτό, θα το αφήσω για να το κάνετε μόνοι σας κάποια στιγμή. Αυτό που θέλω να σας δείξω είναι το εξής. Κάποιος ρώτησε πριν για αυτό το ID εδώ πέρα. Μπορώ εγώ να πάρω από ένα path κάποιο segment και να το αντιστοιχίσω σε μια μεταβλητή. Εδώ πάω και λέω ότι αν κάποιος γράψει customer slash delete slash 5, θέλω να πάρω εγώ αυτό το 5, να ψάξω να βρω τον client με τον αριθμό 5 και να τον σβήσω. Ωραία. Είναι ίδιο επίπεδο του path. Ναι. Και εμείς έχουμε ορίσει παραπάνω. Θα ελέγχει πρώτα αυτά με τη σειρά και μετά κοιτάζει με τη σειρά του. Προσέξτε, για να πω ότι εδώ αυτό είναι μεταβλητή που θα την πάρω, το έχω βάλει μέσα σε άγκιστρα. Ναι. Έτσι. Δεν είναι χήμα. Άρα αυτό καταλαβαίνει ότι θα πάει να κάνει extract μια μεταβλητή από εκεί. Μπορώ να έχω παραπάνω από μία στο path. Κάθε μία θα έχει διαφορετικό όνομα. Το URL έχει ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη μορφή, το οποίο χωρίζεται με slash. Αναλόγως του που έχω βάλει εγώ τις μεταβλητές μου, μπορεί να τις κάνει extract αυτό. Παραπάνω από μία. Από κάτω ήταν. Όχι delete. Πείτε ότι ήταν delete και κάτι. Ναι. Ένα συγκεκριμένο πράγμα. Πείτε ότι ήταν στατικό. Αυτό. Και μετά έχω, ξέρω εγώ, κάτι άλλο αντίστοιχο.
και θέλω να κάνω extract άλλη μετά. Μου πείτε γιατί να το κάνω, μπορεί και να πεις. Πρόσεξε το εξής. Δεν μπορώ εγώ να έχω delete slash 1, ας πούμε, και από κάτω να ξανά έχω delete slash 1. Εδώ δεν πρέπει, απλά λέω... Όχι, απλά δεν πρέπει, θα σκάσει η εφαρμογή. Δεν θα ξεκινήσει καν. Δεν μπορώ γενικά να έχω mapping, τα οποία θα πρέπει, μάλλον να το πω ως εξής, με το που έχετε ένα συνεχόμενο request, να αντιστοιχεί μόνο σε μια μέθοδο εδώ. Δεν μπορεί να ταιριάζει με καμία άλλη. Αν πάει να ταιριάξει με παραπάνω από μία μεθόδους, σου έχει σκάσει η εφαρμογή, δεν έχει ξεκινήσει καν. Έχει κάποιο ελέγχο στο Spring, το οποίο το ελέγχει αυτό το πράγμα. Άρα, να ξέρετε το εξής. Όταν φτάσω, θα πρέπει με μονοσήμαντο τρόπο να φτάσω σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει δεύτερος τρόπος να πάω κάπου αλλού. Αυτό είναι βασική αρχή. Αυτό ισχύει σε όλα τα frameworks, σε όλους τους λόγους προγραμματισμού, σε όλες τις GoB εφαρμογές. Δεν μπορεί να μην ξέρει πού θα να κατευθύνει ο controller, ο front-end controller με το που έρθει ένα request. Άρα εδώ δεν σου επιτρέψει καν να τρέξει εφαρμογή, αν υπάρχει τέτοια αμφιβολία. Ωραία. Λοιπόν, delete customer. Και εδώ μπορώ να περάσω και ένα model. Λοιπόν, εδώ τώρα αυτό που θέλω να κάνω είναι να χρησιμοποιήσω μια μέθοδο και να της περάσω το ID που πήρα. Άρα εδώ χρειάζομαι ένα ειδικό άλλο annotation, το οποίο λέγεται path variable. Να δω λίγο τη σύνταξη, γιατί θυμάμαι κι εγώ απ' έξω. Ωραία, κλασικά. Προσέξτε λίγο εδώ. Πώς θα μπορέσω να πάρω εγώ τη μεταβλητή. Για δείτε. Όταν κάποιος γράψει customer slash delete slash 5, αυτό εδώ το 5 στο τέλος, με αυτό εδώ έχω πει ότι είναι μεταβλητή που βρίσκεται στο path. Άρα, το έχω δηλώσει εδώ μέσα ότι υπάρχει μια μεταβλητή που λέει τα ID, αυτό το ID εδώ πρέπει να είναι ίδιο με αυτό, την οποία στο σώμα της μεθόδου θα την αναφέρω ως έτσι. Μπορώ να την πω και μάλλον, δεν έχει σημασία. Άρα πλέον έχω διαθέσιμη τη μεταβλητή που μου ήρθε από το request, τον αριθμό 5 ας πούμε, εδώ μέσα. Και πλέον τι μπορώ να κάνω, να καλέσω μια μέθοδο από το service, το οποίο κάνει delete το συγκεκριμένο χρήστη. Δηλαδή, να πάω εδώ και να πω εδώ δεν έχω την delete ακόμα, άρα μπορώ να κάνω το εξής. Για δείτε λίγο πώς με βοηθάει η Eclipse. Delete customer και να περάσω το ID. Εδώ με παραπονιέται και μου λέει εξής κάτι. Δεν υπάρχει αυτή η μέθοδος. Έτσι είναι. Τι είναι αυτό εδώ που γράφτηκε. Ωραία. Μπορώ να πάω και να πω, ξέρεις κάτι, πήγαινε φτιάξε τη μέθοδο. Την έφτιαξε. Ωραία. Τώρα θα αρχίσει να μου παραπονιέται. Έχω φτιάξει τη μέθοδο στο interface. Έλα. Σταματάω τον server γιατί θα χτυπάει. Τώρα κάνω αλλαγές. Ωραία. Τώρα τι πρόβλημα έχω. Έχω βάλει μέθοδο στο interface και δεν την κάνω implement. Άρα πάω στο implementation και του λέω add unimplemented methods. Την έφτιαξε. Μου φτιάχνει αυτό με το κώδικα. Εντάξει. Τι χρειάζεται να κάνω εδώ. Customer DAO. Τελεία. Delete. Και περνάω το ID. Ξανά τα ίδια. Υπάρχει αυτή ή δεν υπάρχει. Ωραία. Πήγαινε φτιάξτε. Είναι μια top-down προσέγγιση αυτή.
Φτιάξε λοιπόν και αυτή τη μέθοδο. Την έφτιαξε στο interface του Data Access Object. Στο implementation δεν υπάρχει. Τι πάω και κάνω. Του λέω να μου τη φτιάξει. Οπα, άλλο πάτησα. Την έφτιαξε. Και τώρα εδώ πάω και κάνω την πραγματική δουλειά. Τα υπόλοιπα είναι απλά κλίση άλλων μεθόδων. Άρα, τι κάνω. Παίρνω το current session. Ωραία. Και τι κάνω μετά. Έχω το ID του χρήστη. Πρέπει να ψάξω να βρω το αντικείμενο και να το κάνω delete. Σωστά. Πώς το βρίσκω το αντικείμενο αυτό. Τελεία. Get. ID. Έχω τον customer. Τι θέλω να κάνω. Αυτό είναι όλο. Ναι. Άμα κάνουμε ένα νέο customer και έχει μέσα μόνο το ID, θα το διαγράψει ή όχι. Κοίταξε, όταν πας και κάνεις νέο customer, ούτως ή άλλως, επειδή εδώ έχεις πει ότι αυτό είναι auto-generated, αναγκαστικά έχει ID. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει ID. Τα υπόλοιπα μπορεί να είναι και κενά. Δεν έχουμε βάλει ακόμα κανόνες εδώ πέρα. Αργότερα θα σας δείξω πώς βάζουμε και εδώ κανόνες. Άρα, σίγουρα ένας customer έχει ID. Ούτως ή άλλως είναι πρωτεύον κλειδί για τη βάση. Δεν γίνεται να μην έχουμε ένα customer που να μην έχει ID αποθηκευμένο. Εντάξει. Ναι, όχι, έχουμε πληθυντικά γενική μέσα. Τέλειωσε ένα προσάκτρα. Εδώ, στον customer controller, όταν εδώ έχουμε να δείξουμε τη φόρμα για να προσθέσουμε ένα καινούριο customer, έχουμε αρχικοποιήσει, εδώ έχουμε καλέσει το default constructor του customer και προφανώς έχουμε ένα νέο αντικείμενο το οποίο δεν έχει attributes. Ωραία. Αυτό δεν ρωτάς. Αυτό ποτέ δεν πρόκειται να πάει στη βάση απευθείας. Γιατί το περνάω από τη φόρμα, γεμίζει με τα δεδομένα του χρήστη και με το πατήσει άντο χρήστης, αυτό έχει πάρει ID όταν αποθηκευτεί στη βάση. Αναγκαστικά, δεν γίνεται να είναι χωρίς ID. Στη μνήμη τώρα είναι χωρίς ID όταν δημιουργήθηκε, αλλά όταν πάει και γραφτεί στη βάση έχει πάρει ID. Όταν ξανάρθει στη μνήμη του υπολογιστή έχει πλέον ID. Ναι, στην δοκιμή πρέπει στο ID το ξέρω, απλά το κάνω reset και... Ναι, αλλά εσύ που ξέρω εγώ ποιον θα σβήσω. Αυτό είναι η ερώτηση. Απλά σετάρουμε το ID, δηλαδή έτσι ότι το αντικείμενο έχει μόνο ID μέσα. Και το κάνουμε delete. Ναι. Θα δουλέψει αυτό. Ναι, άμα δώσουμε σαν παράμετρο το κλειδί τον αριθμό του το ID του, θα σβήσει. Μα μπορούμε να το δοκιμάσουμε αυτό, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Δηλαδή να κάνουμε εκεί το κάσμα, να κάνουμε ένα σε... Α, ναι, α, τώρα κατάλαβα τι εννοείς. Ναι, υπάρχει, αυτός είναι ένας τρόπος να το κάνω. Ο άλλος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσω, τώρα κατάλαβα την ερώτηση. Ένα query, δεν έχω εδώ ένα τέτοιο παράδειγμα, και να πω delete from tade where id ίσον τόσο. Αυτό μπορώ να το κάνω, ναι. Νομίζω ότι αυτό θες να ρωτήσεις, αλλά να σου δείξω, να σου δείξω το εξής. Αυτό. Θα κάνει session create query delete from customer, where ID is on, το ID που πήρα, execute update και τέλος. Ένας τρόπος είναι αυτός, ο άλλος τρόπος είναι να παίξεις κατευθείαν με αντικείμενο. Έχεις τη δυνατότητα είτε να παίξεις με, αυτό λέγεται HQL, Hibernate Query Language, είτε να παίξεις κατευθείαν με το αντικείμενο. Ό,τι σας βολεύει χρησιμοποιείτε. Αν θέλετε να κάνετε κάτι πολύπλοκο, που έχει διάφορες παραμέτρους στο, και σας βολεύει το η HQL, χρησιμοποιήστε αυτό. Αν μπορείτε να το κάνετε κατευθείαν με το αντικείμενο, χρησιμοποιήστε το αντικείμενο. Αντικείμενο ουσιαστικά κάνει στην βάση πρώτα-πρώτα, θα κάνει οπωσδήποτε select ακόμα και αν δεν είναι ο κλειστό αντικείμενο στο server. Πρέπει να κάνει select να το φέρει να φτιάξει το αντικείμενο και να το κάνει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, άμα αργεί κάτι εκεί πέρα, πρέπει οπωσδήποτε να πάει στην. Οκ, ναι.
Επίσης, μπορείς να κάνεις το εξής όμως. Εδώ, στην delete που φτιάξαμε εμείς τώρα, θα μπορούσαμε να ελέγξουμε πρώτα αν υπάρχει το ID αυτό. Εντάξει. Να έφερα το αντικείμενο, αν αυτό ήταν null, να έκανα response κάτι του τύπου ότι ξέρει κάτι αυτός ο χρήστης δεν υπάρχει. Πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε και exception handling σε αυτά. Δηλαδή, όταν κάποιος πανελητής κάποιον πόρο ο οποίος δεν υπάρχει, με κάποιο τρόπο πρέπει να ενημερώσουμε ότι αυτό δεν υπάρχει, έτσι. Μετά που θα μιλήσουμε για το REST API, θα αναφερθούμε ξανά σε αυτά. Ναι. Αυτό μου κεράζει μόνο από έναν συγκεκριμένο πίνακα, να το πω. Αν ναι. ο customer συνδέεται με άλλους πίνακες... Καλή ερώτηση. Περίμενε κάποιος να την κάνει κάποια στιγμή. Αυτό λοιπόν, αν έχουμε παίξει με τα mappings των πινάκων, έχουμε την εξής λογική εδώ πέρα. Να βρω ένα παράδειγμα λίγο να σας δείξω. Για δείτε λίγο αυτό. Όταν έχεις συσχέτιση μεταξύ πινάκων και έχεις βάλει main to one για παράδειγμα, έχουμε μια τέτοια περίπτωση εδώ, έχεις ένα πεδίο που λέγεται cascade. Εδώ μπορείς να ορίσεις τι θα γίνει όταν σβήσω εγώ τη μία οντότητα η οποία εξαρτάται από άλλες οντότητες. Και εδώ μπορείς να ορίσεις συγκεκριμένα πράγματα. Αν δεν θες να σβήσεις, π.χ. Σβήνεται ένα μάθημα, φεύγει το πρόγραμμα σπουδών, οι φοιτητές που το έχουν πάρει θα σβήσουνε? Όχι. Άρα στο cascade type το default είναι all. Δηλαδή, αν σβήσεις κάτι, να σβήσουν όλα. Εγώ μπορώ να του πω θέλω να κάνει μόνο αυτά εδώ. Δηλαδή, να βάλω τα πάντα εκτός από το delete. Άρα, εγώ πρέπει να ξέρω τι θέλω να κάνω όταν σβήσω από συσχετιζόμενες οντότητες μια εγγραφή. Οι συσχετιζόμενες τι θέλω να κάνουν, να σβήσουν ή όχι. Το ορίζω εδώ. Έχω δύο σημεία στα οποία το ορίζω. Είτε με notation εδώ, είτε στη βάση. Στη βάση, αν θυμάστε, θα κάνετε ξανά κλειδιά. Στη βάση μπορούμε να κάνουμε απευθείας delete με cascade μετά. Μπορείτε, ναι. Αν τυχόν όμως χρησιμοποιήσετε αυτά τα annotations εδώ, στη βάση θα βάλετε στο delete και στο cascade no action. Εντάξει. Το ξαναλέω γιατί είναι σημαντικό. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα annotations που έχει το Hibernate για τα mappings μεταξύ των πινάκων στη βάση, στη βάση στα ξανά κλειδιά θα βάλετε no action, γιατί πλέον αυτό το action το χειρίζεται το Hibernate. Αν πάτε και βάλετε εκεί περιορισμό και βάλετε εδώ περιορισμό ο οποίος είναι σε κόντρα με αυτό που έχει στη βάση, θα σκάνει exceptions. Προσέξτε το καλά αυτό. Και στο παράδειγμα που σας έχω εδώ, αν δείτε εκεί που φτιάχνω τους πίνακες, γιατί έχω τα SQL queries, έχω no action στο on update ή στο on delete κτλ. Στο on cascade που το έχουμε. Εντάξει, είναι σημαντικό, το τονίζω. Ωραία. Λοιπόν, να σταματήσω αυτό εδώ, να πάμε στο εργαστήριο, να τραβήξετε το project, να δούμε ότι το τραβήξατε όλοι σωστά, ότι σας τρέχει και μετά να μιλήσουμε λίγο για REST API. Το e-class και θα πάτε σε αυτό εδώ, το τελευταίο που έβαλα, που λέει δημιουργία REST API. Στην αρχή εδώ, σας έχω κάποια στοιχεία που αφορά τα HTTP status code, αν τα έχετε ξαναδεί. Κάπου τα έχετε ξαναδεί, αυτά τα έχω λίγο μαζεμένα. Όταν μιλάμε για το HTTP πρωτόκολλο, όταν κάνουμε ένα request, θα επιλέξουμε με ποια μέθοδο κάνουμε το request, get, post, delete, patch, put, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, και το τι θα μας απαντήσει ο server έχει σημασία, ο αριθμός που απαντάει. 400 bad request, 401 unauthorized, 403 forbidden. Αυτά είναι που λέει η θεωρία για το πρωτόκολλο HTTP. Όταν εμείς τώρα πάμε να υλοποιήσουμε ένα δικό μας API πάνω από το HTTP πρωτόκολλο, γιατί τα REST του web services αυτό είναι, υλοποιώ εγώ μια δικιά μου υπηρεσία πάνω από το HTTP πρωτόκολλο. Άρα, εγώ τι θα κάνω response, δεν θα κάνω response μια JSP σελίδα, θα κάνω response κάτι. Συνήθως, νομίζω ότι η θεωρία έχει την πηγή web services. Σωστά. Υπάρχουν δύο κατηγορίες, τα REST, τα SOAP. Τα SOAP, εντάξει, δεν χρησιμοποιούνται, αλλά δεν είναι τόσο δημοφιλή πλέον. Το REST έχει κρατήσει, γιατί είναι και πιο εύκολο να χρησιμοποιείται πάνω από το πρωτόκολλο HTTP. Η διαφορά με τα προηγούμενα που βλέπαμε τώρα είναι ότι όταν κάνω request κάπου, η απάντηση ήταν μια JSP σελίδα. Τώρα τι θα είναι η απάντηση, είτε ένα JSON, είτε ένα XML. Ή και ένα CSV θα μπορούσαμε να βάλουμε. Αλλά θα δούμε αυτές τις δύο απλές περιπτώσεις.
Άρα εγώ τώρα τι θέλω να κάνω, να φτιάξω ένα controller, γιατί όλα τα εισερχόμενα request θα έχουν σε controllers, ο οποίος θα είναι λίγο διαφορετικός από το controller που είχαμε πριν. Δεν θα κάνει return ένα string το οποίο θα αντιστοιχεί σε μια σελίδα. Θα κάνει return είτε απευθείας ένα JSON είτε XML. Παράδειγμα. Πάμε λίγο. Αν έχετε κατεβάσει τον κώδικα, μπορείτε να πάτε και εσείς στο δικό σας. Έχω ένα package το οποίο λέγεται API. Και εδώ έχω ένα customer API controller. Θα μπορούσε κάποιος να πει, εγώ θα φτιάξω ένα άλλο project το οποίο θα έχει μέσα το API της εφαρμογής μου. Αλλά θα έπρεπε να ξαναστήσει repository, service, data access object, όλα τα σχετικά. Για τη δικιά σας εργασία και λόγους ευκολίας, πάνω στο project που ήδη έχετε, μπορείτε να φτιάξετε ένα άλλο package και να δώσετε το API για την εξωτερική εφαρμογή που θα κάνετε μετά. Εντάξει, αυτό θα κάνει στη δικιά σας εργασία. Ποιες είναι οι διαφορές με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα? Οι διαφορές είναι οι εξής. Controller είναι και αυτός, αλλά τον λέω REST Controller. Θα μπορούσα να βάλω controller και να βάλω και κάτι άλλο εδώ πέρα. Τι σημαίνει REST Controller? Το REST Controller είναι συνδυασμός δύο πραγμάτων, δύο annotation. Το ένα είναι το controller και το δεύτερο είναι το response body. Δηλαδή, όταν έχω κάνει μια class annotate με το REST Controller, βλέπετε ότι οι method που έχω εδώ επιστρέφουν αντικείμενα. Δεν επιστρέφουν string. Η λίστα αντικειμένων. Έχω μια μέθοδο η οποία λέγεται getCustomer και με βάση το ID που περνάω εγώ σαν παράμετρο θα μου επιστρέψει τις πληροφορίες για τον customer με τον αριθμό 15. Το return type είναι αντικείμενο. Δεν είναι σελίδα. Βλέπετε. Τι γίνεται όμως? Το αντικείμενο αυτό το οποίο επιστρέφω πρέπει με κάποιο τρόπο να επιστραφεί σε αυτό που μου έκανε το request και για να γίνει αυτό ένας τρόπος υπάρχει. Πρέπει να πάρω το αντικείμενο για να το κάνω serialize. Και με αυτόν τον τρόπο το μετατρέπω είτε σε JSON είτε σε XML. Άρα, έχω φτιάξει ένα path εδώ πέρα. Ας δούμε λίγο το all πρώτα. Αυτό εδώ. Βλέπετε ένα που λέει all. Request mapping value all. Το πώς χτίζω το path δεν αλλάζει όπως είναι και στους απλούς controller. Δηλαδή για να έρθει κάποιος εδώ και να εκτελέσει αυτή τη μέθοδο πρέπει να γράψει όνομα εφαρμογής. Slash API slash customer. Θα οδηγηθεί σε αυτή την κλάση. Και μετά, αν γράψει τη λέξη all, θέλω εγώ να φτιάξω ένα path customer, API customer all και να μου φέρνει όλους τους customers. Δεν θα μου τους φέρνει σε μια σελίδα, θα μου φέρνει τα δεδομένα είτε σε JSON είτε σε XML. Πώς το κάνω αυτό? Μέθοδος, όπως και πριν. Επιστρέφει, εδώ τώρα θα δείτε κάτι διαφορετικό. Έχω κάνει μια πατέντα για να μπορώ να επιστρέψω και XML. Θα μπορούσα εδώ να βάλω list customer. Θα επέστρεφε JSON κανονικά. Αλλά για να επιστρέψει XML έχω κάνει μια πατέντα εδώ πέρα. Έχω φτιάξει μια ειδική κλάση που λέγεται Customer List για να μπορεί να φτιάξει σωστά το XML. Στη ειδική σας περίπτωση που δεν θέλετε να ασχοληθείτε καν με XML, απλά το έχω βάλει για την περίπτωση που θέλετε να χειριστείτε και XML δεδομένα εκτός από JSON. Στην εργασία σας με JSON είμαστε εντάξει. Λοιπόν, τι κάνει? Καλεί το service όπως και στο προηγούμενο controller και παίρνει μια λίστα με customers. Ωραία. Ό,τι κάναμε και στον απλό controller. Η διαφορά ποια είναι? Εδώ πάω και κάνω. Μάλλον αυτό σας μπερδεύει λίγο. Θα σας δείξω την άλλη περίπτωση. Αυτή εδώ. Την απλή που είναι αυτή η πρώτη. Θέλω να φτιάξω ένα URL το οποίο να λέω API slash customer slash 1 και να μου φέρνει τα στοιχεία για τον customer 1. Slash 2 και τον customer 2 και ούτω καθεξής. Ωραία. Άρα θέλω να περάσω path variable. Το είχαμε δει την προηγούμενη φορά πριν από λίγο αυτό, στο αμφιθέατρο. Πώς περνάω path variable, βάζω slash και βάζω σε άγγιστο τη μεταβλητή. Πώς την παίρνω μέσα στη μέθοδο, αυτό εδώ. Το είχαμε δει. Ωραία. Τι κάνω μέσα στη μέθοδο εδώ πέρα? Πάω και καλώ το service και παίρνω τον customer, άρα έχω το αντικείμενο customer, το οποίο το κάνω return. Επειδή έχω πει ότι η συγκεκριμένη κλάση είναι REST controller, είναι controller με response body δηλαδή, δεν θα μου επιστρέψει η σελίδα, θα μου επιστρέψει το αντικείμενο το οποίο θα το περάσει από μια σειριοποίηση, δηλαδή θα το κάνει text και θα το δείξει πίσω. Πώς θα το καλέσω τώρα αυτό? Μπορώ κατευθείαν από τον browser
να πάρω το path της εφαρμογής. Για δείτε λίγο. Και εδώ να αλλάξω λίγο και να πω. Για να πάω σε εκείνη τη μέθοδο πρέπει να γράψω API slash customer slash all. Εδώ με επέστρεψε XML. Εγώ του έχω πει ότι θέλει να μου επιστρέψει και XML και JSON. Πώς το έκανα αυτό? Για δείτε. Βλέπετε εδώ που έχω ένα produces. Έχω πει ότι το path είναι αυτό, η μέθοδος είναι get και το produces είναι application JSON και μετά application XML. Μπορώ να επιστρέψω εδώ μέρα και σε δύο διαφορετικές μορφές. Θα μπορούσα να βάλω και CSV και διάφορα άλλα. Ωραία. Εγώ τώρα θα φτιάξω κάποια στιγμή μια άλλη εφαρμογή, η οποία θα καλέσει αυτό το endpoint από αυτήν την εφαρμογή. Θα φτιάξω μια άλλη εφαρμογή σε JavaScript, σε PHP, σε ό,τι θέλω, που είναι το επόμενο κομμάτι της εργασίας σας, και θα καλέσει αυτή τη μέθοδο του controller μας, του API controller μας εδώ. Για να τεστάρω το API που έχω φτιάξει εγώ, το REST API, ο browser δεν είναι τόσο ευέλικτος, για το GET είναι OK. Δηλαδή, αν πατήσω Enter εδώ, έχω κάνει μια κλίση με GET και μου φέρνει τα δεδομένα. Πώς θα δοκιμάζω το POST, πώς θα δοκιμάζω το DELETE και όλα αυτά. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν κάποια λογισμικά τα οποία λέγονται REST Clients. Το πιο δημοφιλές από αυτά, το οποίο προτείνω να χρησιμοποιήσετε, είναι το Postman. Ταχυδρόμος. Αυτό είναι εργαλείο για να τεστάρουμε REST API. Γιατί πρώτα φτιάχνω το REST API, το τεστάρω που δουλεύει σωστά και μετά πάω και φτιάχνω την client εφαρμογή που το χρησιμοποιεί. Άρα αυτό είναι εργαλείο για να κάνουμε debugging το API που φτιάχνουμε. Σας έχω link στις σημειώσεις για να το κατεβάσετε. Αυτό είναι και plugin στο Chrome και αυτόνομη εφαρμογή. Υπάρχει αντίστοιχο plugin και για Firefox. Οπότε, ό,τι και να θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Δείτε λίγο πώς δουλεύει αυτό. Πάω και βάζω το URL. Όχι αυτό το URL, το API slash customer slash all. Ωραία. Αριστερά έχω τα HTTP methods. Τι θέλω να κάνω, get, post και ούτω καθεξής. Εγώ θέλω να κάνω get. Βλέπετε, αν πατήσω εδώ κάτω, έχω όλες τις επιλογές. Ωραία. Ξαναλέω, το πρόγραμμα που σας δείχνω τώρα είναι ένα εργαλείο για να τεστάρω την εφαρμογή μου. Το REST API που έχω φτιάξει στην εφαρμογή μου. Εγώ τώρα έφτιαξα μια μέθοδο που με επιστρέφει όλους τους customers. Είτε σε JSON είτε σε XML. Πώς θα δοκιμάσω ότι δουλεύει? Κάνω get στο URL αυτό. Πατάω το κουμπάκι send. Και μου επέστρεψε JSON. Βλέπετε. Όλοι οι customers που έχω στη βάση. Δεν θέλω JSON. Θέλω κάτι άλλο. Τι κάνω? Πάω εδώ στα headers και βάζω content type application XML. Ο, όχι. Αυτό γιατί δεν μου το έδωσε. Α. Συγγνώμη, το accept έπρεπε να βάλω. Αν εγώ κάνω αίτηση στο server και του πω ότι εγώ δέχομαι XML, του λέω accept, header είναι αυτό, όταν εσείς φτιάξετε μια εφαρμογή σε JavaScript, σε οτιδήποτε την κάνετε, όταν κάνετε request στην εφαρμογή αυτή εδώ, μπορείτε να πείτε τι header θέλετε να περάσετε και τι data θέλετε να περάσετε και ποιο είναι το path. Αυτά τα έχετε μάθει, νομίζω, στο προηγούμενο εξάμηνο, στον δικτυακό προγραμματισμό. Δεν έχετε δει κάτι τέτοιο? Πώς κάνετε requests από JavaScript και διάφορα τέτοια. Ωραία. Και εγώ τα αξιοποιήστε και αυτά λοιπόν. Άρα, εγώ τώρα που φτιάχνω την εφαρμογή μου, εδώ τεστάρω. Είναι το εργαλείο το οποίο τεστάρω. Λέω, εγώ θέλω να μου δώσει XML. Κάνω την κλίση με get, ορίστε τα XML. Το τι θα τα κάνω εγώ στην εφαρμογή μου είναι δικιά μου δουλειά που φτιάξω την εφαρμογή. Εντάξει. Το default, αν δεν βάλω αυτό το accept εδώ,
είναι να μου φέρει JSON. Ωραία. Αυτό είναι η πρώτη μέθοδος που κάναμε, το πρώτο call που κάναμε στο server. Τι χρειάστηκε εδώ να προσέξω? Βάζω το path σωστά μέχρι εδώ. Εδώ παίρνω μια παράμετρο από το χρήστη, τον αριθμό, και καλώ το service, βρίσκω τον πελάτη και τον επιστρέφω. Το Spring είναι υπεύθυνο να μετατρέψει αυτή την οντότητα εδώ πέρα, αυτό το αντικείμενο, να το κάνει JSON και να μας το δείξει. Όμως, για να δουλέψει αυτό, χρειάζεται κάποια jar αρχεία, τα οποία προφανώς θα αποβάλει, αλλά ας τα δείξω. Αν πάτε εδώ στα lib, έχω κάτι, έχω τρία jar, Jackson, όχι Mighty, Jackson Annotation, Jackson Code και Jackson Data Byte. Αυτά είναι, απαιτούνται από το Spring, προκειμένου να κάνει τη μετατροπή του αντικειμένου σε JSON ή σε XML. Και ένα τελευταίο, μια τελευταία λεπτομέρεια. Στο entity εδώ πέρα έχω προσθέσει αυτό εδώ στην κλάση μου. Προσδεμένη serializer. Για να μπορεί να γίνει serializer. Να γίνει serialized. Δηλαδή να μπορεί αυτό να μετατραπεί σε κείμενο το οποίο θα περάσει από το HTTP πρωτόκολλο και θα φάει στο client. Εντάξει. Άρα, το να φτιάξω ένα REST API πρέπει να σκεφτώ, συνήθως οι περιπτώσεις που κάνω είναι να δείξω μια λίστα με όλους τους πόρους, να μπορώ να δείξω ένα συγκεκριμένο πόρο, περνώντας μια μεταβλητή εδώ πέρα, το να μπορώ να δημιουργήσω ένα πόρο, το να μπορώ να διαγράψω ένα πόρο, το να μπορώ να κάνω update ένα πόρο. Crude operations δηλαδή. Αυτά χρειάζεται. Create, read, update, delete και ένα list. Αυτό λοιπόν είναι το REST API το οποίο θα φτιάξετε στους πόρους στους οποίους χρειάζεται να καλέσει μια εξωτερική εφαρμογή που θα κάνετε εσείς για την εργασία σας. Ναι. Εφόσον εμείς τώρα φτιάχνουμε ένα internet σύστημα, ναι, το οποίο είναι κλειστό, ναι, internet. Σωστά. Πώς επικοινωνεί το API με το... Θα πρέπει, αυτό δεν το κάνουμε στα πλαίσια του μαθημάτος, αλλά θα πρέπει να περιορίσουμε τα calls στο συγκεκριμένο server ό,τι είναι εκτός από το API customer, να το βλέπουμε μόνο εσωτερικά και αυτό να μπορούμε να το δούμε και απ' έξω. Εμείς τώρα θα πρέπει να το... Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, δεν θα πάμε σε αυτό το επίπεδο και, για λόγους απλότητας, εντάξει. Θεωρητικά θα μπορούσατε να τρέξετε δύο διαφορετικά project τα οποία να βλέπουν την ίδια βάση, αλλά τώρα δεν χρειάζεται να το κάνουμε τόσο πολύ το πράγμα. Σε ένα project θα έχετε το internet συν το REST API. Γιατί είναι εύκολο να το κάνετε. Έχετε έτοιμα τα services, τα data access object και τα entities και το μόνο που χρειάζεται να φτιάξετε διαφορετικούς controllers, REST controllers, οι οποίοι αντί να επιστρέφουν JSP σελίδες, επιστρέφουν JSON. Αυτό κάνουμε. Όμως εδώ πρέπει να προσέξουμε άλλα 2-3 πράγματα. Πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιστοί στο τι ορίζει το HTTP πρωτόκολλο. Γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μπορώ εγώ να κάνω get σε αυτό εδώ και από κάτω να κάνω delete. Δεν με εμποδίζει κανένας. Εγώ γράφω τον κώδικα και κάνω ό,τι θέλω. Αλλά θα πρέπει όμως με κάποιο τρόπο να είμαι λίγο συμβατός. Όταν κάποιος κάνει get, του δείχνω κάτι. Όταν θέλω να δημιουργήσω μια νέα οντότητα, κάνω post. Ξαναλέω, δεν είναι υποχρεωτικό αυτό, αλλά είναι καλό να το κάνω γιατί έτσι ορίζεται στο πρωτόκολλο. Ας δούμε ένα παράδειγμα τώρα με δημιουργία ενός πόρου. Για δείτε. Θέλω εγώ να φτιάξω ένα API στο οποίο θα δημιουργήσω έναν customer. Δηλώνω ότι το API θα είναι το add, άρα δεν είναι API customer add, άρα κάποιος δεν έχει χτυπήσει αυτό το API. Θέλω να του περάσω εγώ τα attributes προκειμένου να μου φτιάξει το customer. Ποια attributes έχει ο customer? First name, last name και email. Για δείτε λίγο τι γίνεται. Εδώ λέω το value με αυτό. Το method είναι post και παράγει και αυτό application και JSON και XML. Εδώ τώρα θέλω να πάρω από το χρήστη δεδομένα. Άρα έχω request parameter. First name, last name και email. Θα ζητήσω λοιπόν από το χρήστη να μου περάσει αυτές τις τρεις παραμέτρους. Και θα κουμπίσει τα... με το που μου τα στείλει αυτά, εγώ τα παίρνω εδώ, φτιάχνω ένα νέο αντικείμενο και καλώ το save customer to service. Και αυτό το αντικείμενο πάει και αποθηκεύεται κατευθείαν στη βάση. Και απλά το κάνω return για να δει ο άλλος ότι ορίστε το αντικείμενο το έφτιαξα. Εδώ όμως θέλει λίγο προσοχή. Γιατί για να το χρησιμοποιήσω αυτό
πρέπει. Σας έχω δει τα screenshot. Τι θα πρέπει να βάλετε στον στο client αυτόν. Πρέπει να κάνω post λοιπόν σε αυτό το URL, στο API slash customer slash add. Να πάω στο body εδώ, να περάσω first name, last name, email. Και να πατήσω. Όταν πατήσω το enter θα μου επιστρέψει ότι έφτιαξε αυτόν. Και βλέπετε έχει πάρει αυτόματα και το ID. Γιατί όταν έκανε save το αντικείμενο, γέμισε με το ID από τη βάση και μου το έδειξε στο response. Άρα για να φτιάξω λοιπόν ένα καινούριο πελάτη στο σύστημα από ένα άλλο εξωτερικό σύστημα, χρησιμοποιώ αυτό το call με αυτές τις παραμέτρους. Αυτό είναι ένας τρόπος. Θα μπορούσε κάποιος να πει: OK, εγώ το call το οποίο θέλω να μου κάνει κάποιος είναι να μου στείλει ένα JSON με τα στοιχεία και εγώ αυτό να το κάνω αντικείμενο. Και αυτό γίνεται. Να μου στείλει δηλαδή κάποιος αυτό από την client εφαρμογή και εγώ να φτιάξω τον χρήστη. Έχω φτιάξει λοιπόν μια άλλη μέθοδο που λέγεται JSON add για να την ξεχωρίσετε από την άλλη add. Αυτές είναι οι εναλλακτικές επιλογές που έχετε. Η οποία η διαφορά ποια είναι. Η JSON add τι κάνει. Παίρνει κατευθείαν το αντικείμενο, δηλαδή μετατρέπει το JSON αντικείμενο σε Java αντικείμενο. Και κάνει save κατευθείαν τον customer. Για να το δουλέψετε όμως αυτό, να τρέξετε, να το αξιοποιήσετε αυτό, πρέπει η κλίση να είναι ως εξής. Σας το λέω εδώ κάτω. Πρέπει στο request header να έχετε το type αυτό εδώ. Άρα λοιπόν όταν εσείς φτιάξετε το άλλο project το οποίο θα είναι το website σας και θα χρησιμοποιεί κάποιες υπηρεσίες από αυτό εδώ, για όλες τις υπηρεσίες που θα χρησιμοποιήσετε εσείς θα πρέπει να έχετε φτιάξει μεθόδους στον REST controller σας και να τις καλείτε από εκεί. Έχετε φτιάξει, έχετε καλέσει ποτέ web services στο δικτυακό προγραμματισμό ή όχι. Ναι. Άρα το έχετε δει αυτό το σενάριο. Φτιάξαμε και καλέσαμε. Ωραία. Άρα, για την εργασία εδώ που έχουμε, θα φτιάξετε ένα project το οποίο θα βασίζεται σε αυτό που σας έχω δώσει, θα το επεκτείνετε, θα το παραμετροποιήσετε. Ωραία. Και πάνω σε αυτό θα χτίσετε ένα controller ή δύο ή τρεις, εξάρτητα πόσο θα θέλετε για την εργασία σας, για τις μεθόδους που θα χρησιμοποιείτε από το εξωτερικό σύστημα. Δηλαδή, το εξωτερικό σύστημα δεν θα μιλάει κατευθείαν στη βάση. Τα request θα έρχονται και θα περνάνε από την εφαρμογή αυτή που θα έχετε. Έχω ένα σχηματάκι εδώ το οποίο το έφτιαξα για να δείξω λίγο πώς θα είναι η αρχιτεκτονική της εφαρμογής. Άρα πλέον το intranet σας θα είναι αυτό που έχετε τώρα, συν ένα REST controller ή δύο ή τρεις, ξέρω πώς θα βάλετε, και αυτό θα είναι υλοποιημένο σε Spring και Hibernate. Ωραία. Και η εξωτερική σας εφαρμογή υλοποιείται σε ό,τι θέλετε εσείς. PHP, JavaScript, Python, ό,τι θέλετε. Ακόμα και Spring μπορείτε να βάλετε και εδώ, ό,τι θέλετε. Θα έχετε κάποιες στατικές σελίδες κλπ. Και Angular, αν θέλετε, πώς να κάνετε, όποιος τους έχει ασχοληθεί. Και React, ό,τι ξέρετε, ό,τι θέλετε. Και σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να μιλάτε με το εσωτερικό σύστημα μέσω του REST controller. Κάνοντας τα κατάλληλα request. Ναι. Κοιτάξτε, για να δουλέψει αυτό πρέπει πρώτα να τρέχει μια εφαρμογή κάπου στην οποία η άλλη να έχει πρόσβαση. Άρα είναι και τα δύο τοπικά και τα δύο. Για τα πλαίσια της εργασίας θα κάνετε και τα δύο στον υπολογιστή. Αλλά θεωρητικά θα μπορούσε τώρα να είναι σε ένα μηχάνημα και το άλλο σε ένα άλλο μηχάνημα. Αρκεί να μην εμποδίσει κάτι την επικοινωνία αυτή. Μπορείτε, ναι. Αρκεί να το κόβει κάποιο φάρο. Να βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε κάποιο φάρο. Καταλάβετε λίγο τι θέλουμε να έχει η εργασία. Σίγουρα ή έχετε μπερδευτεί ακόμα πιο πολύ από ό,τι πριν. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό είναι ένα ξεχωριστό project. Το δεύτερο κομμάτι είναι. Κοιτάξτε, το πρώτο κομμάτι είναι ό,τι ζητάει η πρώτη εργασία συν το REST API. Το δεύτερο που θα κάνετε αργότερα θα είναι ένα project το οποίο θα το κάνετε σε ό,τι θέλετε εσείς, αλλά για κάποιες λειτουργίες θα μιλάει με το εσωτερικό. Παράδειγμα, έχουμε μια τράπεζα, εδώ είναι το εσωτερικό της σύστημα και δίνουμε στο κοινό τις εξής λειτουργίες. Ανάληψη, ερώτηση υπολείπου και κατάθεση. Προφανώς ο πελάτης όταν πάει στην τράπεζα έχει περισσότερες δυνατότητες. Άρα εγώ τι κάνω. Έχω το εσωτερικό μου σύστημα,
το οποίο είναι προστατευμένο και ένα κομματάκι του, το οποίο έχω βάλει εγώ το REST controller μου, δίνει προς τα έξω τρεις μεθόδους. Βλέπω το υπόλοιπο, κάνω ανάληψη, κάνω κατάθεση. Υπάρχει το internet, δεν ξέρω πώς γίνεται. Κάνω μια πληρωμή τέλος πάντων. Άρα, εδώ θα μπορεί κάποιος να έχει διάφορα πράγματα για το site, για την τράπεζα, το που είναι, τι κάνει, διάφορα πράγματα και να κάνει login με κάποιο τρόπο και να μπορεί να αξιοποιεί αυτές τις λειτουργίες που του δίνει το εσωτερικό σύστημα. Άρα, έχω μια λειτουργικότητα εσωτερική, κάνω τη δουλειά μου και κάποια από τη λειτουργικότητα αυτή τη δίνω σε κάποιους που είναι έξω από το δικό μου περιβάλλον. Αυτό λοιπόν ορίζεται σε αυτόν εδώ τον ή σε αυτούς τους controllers. Εδώ λοιπόν πρέπει να φτιάξω τις μεθόδους που χρειάζομαι, το οποίο πρέπει να το προδιαγράψετε στο παραδοτέο που έχετε λίγο μετά τα Χριστούγεννα. Πρέπει εσείς να σκεφτείτε τι μεθόδους εγώ δίνω στο κοινό σύμφωνα με την περιγραφή που έχω. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτές οι μεθόδους να χρησιμοποιήσετε στο REST controller. Αυτές που δίνετε έξω. Και μετά να πάτε να φτιάξετε την εσωτερική εφαρμογή με όποια γλώσσα εσείς θέλετε. Ναι, τα παίρνεις κατευθείαν, ναι. Εννοώ ότι σελίδα η JavaScript να τα... Μπορεί να τα πάρει και να εμφανίσει. Αλλά ήθελα να αφήσουμε και backend και για τη σελίδα αυτή. Όχι, για την σελίδα την οποία... Για την άλλη εφαρμογή που θα κάνετε εσείς, δεν είναι υποχρεωτικό να έχετε άλλη βάση. Μπορεί να έχετε κάποια στατικά πράγματα, κάποια έτσι... πράγματα, ναι, στατικά. Στατικό περιεχόμενο. Στατικό περιεχόμενο. Αλλά ό,τι αφορά το εσωτερικό σύστημα, η επικοινωνία θα γίνεται από εδώ. Δεν θα μιλάτε δηλαδή από αυτή την εφαρμογή στη βάση. Είναι άλλη εφαρμογή, είναι εξάρτητη. Το μόνο πράγμα που έχει να επικοινωνήσει με την εσωτερική είναι αυτός εδώ. Ή αυτή εδώ, η REST controllers. Μέσα από αυτό θα γίνει η επικοινωνία. Άρα αυτή εδώ είναι μια ανεξάρτητη εφαρμογή, η οποία καλεί τη λειτουργικότητα που δίνετε εσείς εδώ. Και τίποτα παραπάνω. Έγινε κατανοητό ή θα το ξαναπώ με άλλο παράδειγμα. Έχουμε μια τράπεζα ξανά. Όταν πας στην τράπεζα μπορείς να βγάλεις πιστωτική κάρτα, να βγάλεις δάνειο, να κάνεις διάφορα πράγματα. Όταν πας εδώ, εσωτερικό σύστημα. Στους πελάτες όμως έξω δίνει μόνο τρεις λειτουργίες. Ανάληψη, πληρωμή και μεταφορά υπολείπους. Μόνο αυτές τις τρεις. Εδώ θα περιγράψω μόνο τις λειτουργίες που δίνει στο εξωτερικό σύστημα. Τα υπόλοιπα κάποιος δεν μπορεί να τα κάνει απ' έξω. Πρέπει να έρθει εκεί να πάρει δάνειο, ας πούμε. Όμως, διευκολύνω κάποιους εξωτερικούς, δίνοντάς τους κάποιες λειτουργίες, οι οποίες κάνουν τακτικά. Το πόσα χρήματα έχω εγώ, θέλω να το βλέπω συνέχεια. Δεν χρειάζεται να πάω κάθε φορά στην τράπεζα. Μπορώ να έχω μια mobile εφαρμογή και να κοιτάω το υπόλοιπό μου. Ακόμα και mobile εφαρμογή, αν θέλετε να κάνετε, μπορείτε να το κάνετε. Έτσι. Άρα, εγώ έχω προδιαγράψει μια λειτουργικότητα που δίνω στον κόσμο. Όταν λέω ότι έχω προδιαγράψει, έχω πει ότι για να κάνεις αυτή τη λειτουργικότητα θα χρησιμοποιήσεις αυτό το URL, θα το κάνεις call με post, με get, με delete, δεν ξέρω εγώ με τι, και πρέπει να περάσεις αυτές τις παραμέτρους. Αυτό είναι η προδιαγραφή που πρέπει να δώσω σε κάποιον για να μου φτιάξει μια εφαρμογή. Άρα σκεφτείτε εσείς τώρα στην ομάδα σας, έχετε ολοκληρώσει αυτό το κομμάτι και έχετε δώσει θεωρητικά σε μια άλλη ομάδα, αλλά εσείς είστε πάλι, τη λειτουργικότητα που προσφέρετε για να φτιάξει μια άλλη εφαρμογή πάνω σε εσάς. Αυτή είναι και η λογική των web services. Νομίζω ότι τα είχατε πει και στη θεωρία αυτά. Εδώ τα βλέπετε λίγο πιο πρακτικά. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, να επανέλθω λίγο, δίνω τις εξής λειτουργίες. Εδώ δίνω τέσσερις λειτουργίες. Η πρώτη λειτουργία είναι να βλέπω τα στοιχεία ενός χρήστη βάζοντας τον αριθμό του. Πρέπει να χρησιμοποιήσω με get το τάδε URL και να βάλω τον αριθμό του. Αυτό θα μου επιστρέψει αυτό που είδαμε πριν. Μπορώ να δω όλους τους customers. Μπορώ να κάνω delete customer, δείτε εδώ. Εδώ σας δείχνω και ένα παράδειγμα χρήσης της μεθόδου delete του HTTP πρωτοκόλλου. Delete slash και το ID. Method delete. Δεν μπορείτε να κάνετε delete το browser. Για να κάνετε delete, δεν μπορείτε να κάνετε click κάπου. Θα πρέπει είτε να καλέσετε από πίσω Ajax call, είτε jQuery, είτε κάτι τέτοιο. Μπορεί κάποιος το delete να μην το κάνει με delete, θα το κάνει με get με post. Αλλά το σωστό είναι το delete. Καταλαβαίνετε λίγο τι εννοεί. Προσέξτε επίσης και κάτι άλλο. Αν εγώ πάω και κάνω ένα call με λάθος method, δηλαδή εδώ στο get customer role μου δείχνει όλους τους customers. Αν πάω και κάνω post, τι θα γίνει.
θα μου δώσει ένα ωραιότατο 405. Σου λέει ότι για αυτό τον πόρο, για αυτό εδώ το URL, εγώ υποστηρίζω μόνο get. Post δεν υποστηρίζω, αυτό σου λέει 405. Γιατί δεν υποστηρίζω post? Γιατί εδώ έχω μόνο get. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει post, δεν το επιτρέπω να μου κάνει post σε αυτό το URL. Εντάξει. Το καταλάβαμε αυτό. Το 405 σημαίνει αυτό. Το 400, κλασικό error, είναι το εξής. Για δείτε λίγο. Το 400 σημαίνει bad request. Να δω ένα παλιότερο post. Ωραία. Ένα πιο παλιό. Εδώ είναι όταν καλώ τη μέθοδο add και περνάω first name, last name και email. Προσέξτε. Αν εγώ βάλω ένα λάθος στοιχείο εδώ και πατήσω send, τι μου επέστρεψε? Μου επέστρεψε bad request. Θα το βλέπετε πολλές φορές αυτό. Τι σημαίνει το bad request? Το bad request σημαίνει ότι ο χρήστης μου πέρασε παραμέτρους που εγώ δεν αναγνωρίζω. Αντί μου περάσει first name, μου όλη μια βλακία εδώ. Εγώ δηλαδή, όταν έφτιαξα το συγκεκριμένο endpoint εδώ πέρα, περιμένω από το χρήστη να μου δώσει first name, last name, email. Αν μου δώσει κάτι άκυρο, του λέω, το 300 δηλαδή σημαίνει ότι μου έδωσε κάποια παράμετρο με λάθος όνομα. Δεν την καταλαβαίνω. Αυτό σημαίνει το 400. Εντάξει. Διαβάστε λίγο τι σημαίνει το κάθε response που δίνουμε στο πρωτόκολλο, γιατί πρέπει, για να είμαστε σωστοί, να είμαστε συμβατοί με αυτό. Όταν, για παράδειγμα, όλα πάνε καλά, αυτό που πιστεύει ο σερβερ είναι 200 OK. Α, δείτε ένα παράδειγμα. Όταν καλέσουμε την GET εδώ, βλέπετε το 200 OK εδώ πέρα. Ότι όλα πήγαν καλά, έφερε τον 18 client. Βέβαια δεν μου έφερε τίποτα γιατί δεν υπήρχε στη βάση ο client 18. Τι πρέπει να κάνω? Να βάλω κάπου έναν έλεγχο και αν δεν υπάρχει ο client να του κάνω πίσω ένα not found. 404. Εντάξει, δεν το έχω υλοποιήσει σε αυτό, αλλά αυτό θα έπρεπε να κάνω για να είμαι απόλυτα σωστό. Κάτι άλλο ήθελα να σα πω τώρα. Α, υπάρχει και η options, αν την έχετε ακουστά, η μέθοδος. Αν πάω και κάνω εδώ options, δείτε λίγο. Αν ρωτήσετε τι κάνει η μέθοδος options του HTTP πρωτοκόλλου, αυτό που κάνει είναι ότι είναι σαν την GET, αλλά δεν έχει response body. Η options λοιπόν μου λέει, αν περάσω εδώ ένα URL, τι επιτρέπεται να κάνω. Επιτρέπεται να κάνω GET και HEAD. Άρα οι options συνήθως τι γίνεται. Άμα εσύ δεν ξέρεις πάνω κάτω τι έχει κάνει ο άλλος, τι επιτρέπει, καλείς πρώτα μια options, κάνεις ένα request με options, σου λέει εδώ τι επιτρέπει ο άλλος και μετά κάνεις είτε get είτε head, ας πούμε. Αν πάω και κάνω options στην delete εδώ, μου λέει ότι το μόνο που επιτρέπεται είναι το delete. Άρα οι options στην ουσία σου λέει τι επιτρέπει αυτός που έφτιαξε το API σε αυτόν εδώ, σε αυτόν εδώ το URL να γίνει. Εντάξει, αυτό λέει η options. Έχω κάτι άλλο. Α, να εξηγήσω λίγο την πατέντα που σας έλεγα πριν για το customer list. Σας το έχω και στις σημειώσεις, αλλά το εξηγώ και λίγο. Εδώ, πού είναι, εδώ, πιο κάτω. Εδώ θα μπορούσα να επιστρέφω αυτό κατευθείαν, το list customer, το customers. Γιατί το έκανα αυτό εδώ? Το έκανα αυτό εδώ για να μπορώ να το επιστρέφω και σε XML. Αν δεν με ενδιέφερε το XML, θα άφηνα εδώ πέρα list customer και θα ήμουν OK. Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να φτιάξω μια κλάση που να λέγεται έτσι.
την έχω φτιάξει στα entities, η οποία την έχω κάνει annotation ότι είναι XML root, root element και έχω ένα getter και ένα setter. Αυτό αρκεί να μπορέσει αυτόματα από πίσω να φτιάξει το XML που θα έχει όλα τα entities μέσα. Μπορεί για τις απλές εργασίες να μην το χρειάζεστε. Το δείχνω σε περίπτωση που κάποιος θέλει να επιστρέψει και XML. Σας είπα πάρα πολλά πράγματα, το ξέρω, αλλά έχουμε ακόμα περισσότερα, όχι ακόμα, έχουμε αρκετά ακόμα να πούμε στα επόμενα, αλλά μέχρι τότε θέλω να διασφαλίσω το γεγονός ότι μπορείτε να τρέξετε το project και τουλάχιστον να συνδέσετε στη βάση. Οπότε, θα πρέπει, εφόσον έχετε συνδέσει στη βάση, σιγά σιγά να βάλετε τους πινακές σας μέσα με τις σχετήσεις και να εμπλουτίζετε τα entities εδώ. Και στη συνέχεια να χτίζετε τα data access object και τα services πάνω από αυτά. Η λογική την έχετε. Αν έχετε καταλάβει πώς το χτίσαμε αυτό μέχρι εδώ, μπορείτε και να το συνεχίσετε. Στις σημειώσεις που έχω, περιγράφουμε βήμα-βήμα πώς έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Εντάξει. Άρα, αν δεν θυμάστε κάτι, ξαναδιαβάστε.